Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Monkey Bros Show. Να είμαστε και πάλι εδώ. Το τρελό το καρναβάλι. Το τρελό. Που πλησιάζει. Θα πας σε κανένα καρναβάλι, ρε. Λέω, θα ντυθείς τίποτα. Δεν ξέρω αν θα ντυθώ. Τι σκέφτεσαι. Κάτι ακόμα. Θα ντυθείς. Αλλά... Μήπως θες να ντυθείς πυροσβέστης. Λες. Καλή φάση. Γιατί έχεις εδώ στη λίστα, βλέπω μία ταινία για πυροσβέστες. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Και θέλω να μου απαντήσεις με ειλικρίνεια. Φορούσαν μπλούζες? Εννοείται. Εκτός όταν γυμνάζονταν μέσα στο... Τι ήτανε, επαγγελματίες? Ναι. Σωστή. Σωστή. Άμα δεν, γιατί να τη δεις αυτή την ταινία? Γιατί θα το πούμε στην πορεία. Okay. Πώς την επέλεξα. Λοιπόν, είμαι ο Τάσος Λοταπός. Είμαι ο Κώστας Κίτσιος. Και μαζευτήκαμε για ακόμη μια φορά με καφεδάκια και μια λίστα με ταινίες, σειρές. Αυτό νερό. Βιβλία. Ναι, αυτό είναι νεράκι. Τέλεια. Έλα, πάρε και ποτήρι. Μόλις με διέκοψες. Ναι, τώρα ήτανε υπερβολικά αντιεπαγγελματικό αυτό που έκανες. Για πες. Η λίστα μας σήμερα είναι ωραία. Έχουμε κάποια νέα να συζητήσουμε. Έχουμε τρελεράκια και κάποια δυσάρεστα νέα. Τα οποία... Έχουμε δικές σας ερωτήσεις. Έχουμε, ναι. Κάναμε μια ερώτηση στο Facebook. Πρέπει να την κάνω και πρώτη φορά το μεταξύ και να μου απαντάνε. Ναι, νομίζω ότι πρέπει όπου... να το συνεχίσουμε. Μα ακριβώς, ναι. Έχουμε ένα βιβλίο, μερικές ταινίες, μερικές σειρές. Δεν θα κρατήσουμε όμως πάρα πολύ μεγάλη την εκπομπή. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε κέρι και σύντομοι. Και φιδωλοί στα σχόλια. Και φιδωλοί. Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Πού λες? Για πες. Ξεκινάμε από τι, από τα δυσάρεστα. Από τα δυσάρεστα, ναι, γιατί έρχομαι χθες το βράδυ αργά. Ανοίγω τα νέτια, μπαίνω στις σελίδες, βλέπω νεκρός ο Γιώχαν Γιώχανσον. Όποιος δεν ξέρει ποιος είναι αυτός. Αυτός είναι ένας συνθέτης ο οποίος έγραψε την καταπληκτική μουσική την οποία είχε μέσα το Σικάριο, το Arrival, το Prisoners, το Theory of Everything. Ναι. Με το Steve Hawking. Και τελευταίο ποιο ήταν? Το Arrival βασικά. Νομίζω ναι, ήταν το Arrival το τελευταίο, δεν θυμάμαι. Ναι, ναι. Και στο Blade Runner ποιος ήταν? Hans Zimmer. Hans Zimmer. Γενικά ήταν να γίνει ο νέος Zimmer. Zimmer. Όποιος έχει δει το Σικάριο και το Arrival, δεν ξέρω για τις υπόλοιπες. Με το Prisoner δεν το έχω δει. Ναι, το έχω δει. Ούτε δεν το, ήταν το τόσο η μουσική που σε κρατούσε εκεί. Mm-hmm. Okay, αλλά σε αυτές τις δύο πιο πολύ. Το Arrival και το Σικάριο, εγώ δηλαδή που το θυμάμαι πάρα πολύ. Στο Σικάριο ειδικά, ο τρόπος ο οποίος δημιούργησε τη μουσική έδινε συν... Τι να σου πω τώρα. Η ένταση ανέβαινε με αυτά που έβλεπες και με αυτά που άκουγες. Ενώ απ' την άλλη, το Arrival, η ίδια η μουσική που πιστεύω ότι εμπνεόταν μέσα από ήχους, αρχιτυπικούς ήχους, φάλαινας, δεν ξέρω, εμένα αυτό μου θυμίζει. Ναι, άκου, νόμιζες ότι άκουγες, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, κάνα ντοκιμαντέρ, ας πούμε, και σκογραφής. Εγώ νόμιζα ότι άκουγα ένα κήτος, φίλε. Και όταν ήταν, φαντάσου λίγο τον εαυτό σου πάνω σε ένα τεράστιο πλοίο, μαύρη θάλασσα γιατί είναι τόσο βαθιά και αυτό το μυστήριο και το βάθος, το άπατο και ο φόβος που σου προκαλεί και ξαφνικά να βλέπεις μια σκιά να περνάει. Χαίρεσαι πάνω σου ή δεν χαίρεσαι? Αυτό. Ωραία. Αυτό είναι το πράγμα. Πολύ ταιριαστό, ρε παιδί. Ακριβώς. Το ίδιο πράγμα ένιωθες όταν έβλεπες το λευκό καπνό και το heptapod το οποίο ήταν στο Arrival, ξέρω. Και ήταν για μένα ένας από τους ανερχόμενος σε φάση ότι όπου έκανε μουσική θα έτρεχα να τον ακούσω και πέθανε, ρε πούστη, 48 του. Δεν ξέρω. Κρίμα, γιατί... πολύ νέος, ναι, δεν έχουμε μάθει. Μισέδε, ρε φίλε, στεναχωρή. Είχε καριέρα μεγάλη μπροστά, είχε και ζωή σαν άνθρωπος μπροστά. Okay. Ναι, και αυτό, ναι. Και άνθρωπος. Αλλά βέβαια εμείς το γνωρίσαμε την καριέρα του, οπότε... Καρδιακή ανακοπή. Και που λες μετά, τον έψαξα λίγο στο YouTube γιατί δεν είχα ακούσει ποτέ την προσωπική του μουσική. Αυτό που έβγαλε σαν μουσικό. Αυτό που ακούεις πριν. Και ναι. Βρήκα το live στο KXP, το οποίο είναι ένα ραδιόφωνο
το οποίο φέρνουν τους ανθρώπους εκεί να κάνουν live, να κάνουν streaming στο ραδιόφωνο και συγχρόνως θα βγάζουν βίντεο. Όλα αυτά θα τα βγάζουν στο YouTube. Καταπληκτικό live. Όποιος ψήνεται, Johan Johansson στο KXP, K-E-X-P, και εμείς έχουμε μερικά κλιπάκια να ακούσουμε και στη συνέχεια. Αντί για μουσική σήμερα θα έχουμε το σιγκάριο από πίσω, το οποίο είναι... Θα το καταλάβεις. Όταν το ακούσεις, σε τσιτώνει. Κατευθείαν πίσω αυτόν τον σιγκάριο. Και μερικά κλιπάκια, τραγούδια βασικά. Βασικά δεν μπορείς να πεις τραγούδια. Συνθέσεις. Συνθέσεις, ναι. Μουσικά, ξέρω εγώ, κομμάτια. Συνθέσεις. Δηλαδή ο Johansson ήταν σαν το Φίβο. Έλα ρε φίλε, εντάξει, είπαμε να μην το λέμε. Ήδη στυλίτευσε σαν το θάνατο. Ντροπικές. Όπου μαλάκα, ναι, συγγνώμη. Τι άλλο είχαμε? Πάμε να περάσουμε σε μερικά τρελεράκια. Λοιπόν, είχαμε, βασικά είχαμε ερώτηση φίλου της εκπομπής, του Γιώργου. Ναι, του Γιώργου, για το Deadpool. Το τρέιλερ, πώς μας φάνηκε. Να σου πω εγώ που δεν είμαι τόσο των comics. Είσαι του Deadpool όμως. Ήμουνα τον Deadpool, ναι, είμαι τον Deadpool, μ' άρεσε ο Deadpool. Μου φάνηκε, πώς να σου το πω, μια από τα ίδια. Ναι, απλά ήθελα να αποφύγω αυτές τις λέξεις. Το μια από τα ίδια. Ξέρεις τι, εργοστασιακά. Καταλαβαίνω τι πώς. Εργοστασιακά καλό, ρε παιδί μου, στερεοτυπικά καλό. Δηλαδή, περιμένεις από τον Deadpool το τρέιλερ να δεις κάτι τέτοιο. Οκ. Okay. Ναι, είχε το χαβαλέ του, ο πιου πιου και τα λοιπά, και αυτό που έκανε. Πιου πιου. Α, το πιου πιου. Ναι, κυριολεκτικά που έκανε πιου πιου. Ναι. Αλλιώς γενικά όμως δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Εγώ θα σου πω ότι εμένα μου άρεσε. Δεν ξέρω το story, δεν ξέρω ποιος είναι ο κακός, ας πούμε, τι φάση ούτε έχει από ξέρουμε. Πίσω του, τι origin έχει κτλ. Δεν είναι κακός ο... αυτός που έδειχνε. Ο Τζος Μπρόλιν. Είναι σαν τον. Θα είναι συνεργάτης του. Α, ναι, και ποιος είναι ο κακός. Κακός. Ναι. Δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε τίποτα γίνεται. Ναι, τώρα εδώ κάτι γίνεται. Αλλά εγώ βλέποντάς το λέω. Okay. Πότε αυτός βγαίνει βασικά. Είναι ο Cable. Τώρα δεν βγαίνει. Το... Μες στο εξάμεινο. Δεν ξέρω. Δεν θυμάμαι. Ναι. Αλλά στα κοντά. Ναι. Ο Cable, όπου τον παίζει ο Josh Brolin, είναι ο γιος της Jean Grey και του Cyclops. Oh. Ο οποίος ως γιος σημαίνει ότι στα 50 του είναι μετά από 100 χρόνια. Γιατί τον κάναν τώρα γιο. Μεγάλωσε. Πάει μετά δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Και αυτός είναι καταρχήν με την Jean Grey που είναι, παίζει να είναι άνετα η πιο ισχυρή μεταλλαγμένη. Και το Cyclops, προφανώς. Έχει πεθάνει τώρα εδώ η Jean Grey, αυτό που συζητάς. Άμα θυμάσαι, στο τρέιλερ δείχνει, όταν το δείχνει αυτόν, είναι λίγο πώς θα αποκαλύπτει και η φάση. Κατεστραμμένος ο κόσμος. Ναι. Τώρα έχει σχέση το συγκεκριμένο με τους X-Men, ρε παιδί μου, έχει πεθάνει η Jean Grey. Όλα αυτά κάποιο... είναι στο μέλλον. Okay. Φαντάζομαι παίζει να έχει γίνει. Πρέπει να είναι μετά από τα γεγονότα του τρίτου X-Men. Του τρίτου καινούργιου X-Men. Όχι του τρίτου καινούργιου, του παλιού τρίτου. Που πεθαίνει. Του original που πεθαίνει και τα πράγματα γίνονται σκατά. Όχι το τελευταίο που τους επαναφέρουν μέσω time-lapse και κάτι τέτοιο. Εντάξει, ρε φίλε, το ένα είναι στο παρελθόν, το άλλο είναι στο μέλλον. Ναι, okay. Ακόμα και να επανέρθει το πράγμα, η νέα ταινία των X-Men είναι το Dark Phoenix, όπου πάλι κάτι θα γίνει με την Jean Grey, γιατί πάντα κάτι γίνεται με την Jean Grey. Okay. Λίγο παράδοξο. Είναι παράδοξο. Οπότε μην μιλάς για άλλο παράδοξο. Το θέμα, ότι... ναι, συγγνώμη. Το θέμα είναι ότι δεν μας έχουν πει ακόμα σε ποιο timeline βρίσκεται το κάθε ένα από τα τρία project που έχουν, ναι, τα X-Men. Δηλαδή, άλλο timeline είναι ο Logan, okay, άλλο timeline είναι οι νέες ταινίες με το τελευταίο, το Apocalypse και το Dark Phoenix που έρχεται. Ωραία. Νομίζω ποτέ δεν θα. Και ο Deadpool δεν ξέρουμε που είναι. Θα θεωρήσουμε ότι είναι στο πρώτο, το διαγραμμένο, ας πούμε. Okay. Που ακόμα δεν έχουν γίνει πολύ σκατά τα πράγματα. Ναι. Αλλά οι X-Men δεν θα εμφανιστούν και ποτέ, γιατί δεν χρειάζεται. Αλλά ο Κολόσος εμφανίζεται. Αν και τον έχουν κάνει Ρώσο. Εντάξει, το βάρες, ναι. The boy. Vodka, give me vodka. Διέτη. Σταμάτα, μόνο εγώ μπορώ. Έχω την άδεια από τους Ρώσους φίλους μου. Δε, εγώ είδα τώρα τελευταία 2-3 βιντεάκια εκεί με κάτι στούκες και αυτά και όλα άκουγα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Να, ο Cable που λες είναι ο γιος Jean Grey με Cyclops,
ο οποίος κάνει teleport time travel από το μέλλον και γίνεται συνεργάτης με τον Deadpool. Όπου φαντάζεσαι τώρα ότι έτσι όπως τον βλέπεις και όλα στο Cable, είναι λίγο στριμμένο τον κόμπο. Είναι στριμμένο, γιατί τα πράγματα είναι σκατάρρυφλα. Κατάλαβες, θέλει αυτός, θέλει να αλλάξει λίγο δυσκύλιο την πορεία της καταστροφής του και, κόσμου. Και τώρα που το συζητάω, συναντάει τον Deadpool. Τώρα που το συζητάω, το σκέφτομαι κιόλας. Δηλαδή, όλος να κάνει αστεία και του πειράζει τα αυτή, ξέρω εγώ, ξέρω, με ένα καλαμάκι σου. Ακριβώς. Και όλος να είναι σε φάση, πρέπει να διορθώσουμε τον κόσμο που πάει να καταστραφεί και ο άλλος να του λέει έλα ρε μάλα. Το ύψος της καφρίλας που θα προσπαθήσουν να του δώσουν και το πόσο έξυπνα θα είναι τα σκετσάκια και τα αστιάκια. Εγώ, αν είναι έξυπνο, αυτό που μου αρέσει ο Deadpool είναι ότι και δεν έχει τόσο σημασία ποιο είναι το plot. Άμα θυμάσαι, σίγουρα, το πρώτο, ναι, ούτε το πρώτο το δεν πρώτο, έχει plot. Το, ναι, η υπόθεση ήταν ότι αυτός ήθελε να γίνει ξανά όμορφος. Το διάβρο την κόμενα. Ναι, για να ορίζει την κόμενα. Δεν και τελικά η κόμενα το απαντάει λες και είναι Disney, που πλέον είναι Disney. Εγώ σε θέλω ακόμα και έτσι, που είσαι σαν σταφιδιασμένο αρχίδι. Έτσι του λέει η κόμενα. Και μετά τον παίρνει με ένα στραπών. Σου θυμίζω τώρα το πρώτο. Τώρα που έρχεται το Αγίου Βαλεντίνου, ξέρω. Oh, ναι. Λοιπόν. Τώρα, το τρέλερ δεν δείχνει τίποτα. Δείχνει από, όλα, από όλους τους χαρακτήρες ένα κλιπάκι μικρό και τον Deadpool να κάνει καφριλίκια. Και να σε πω ότι η τύπησα εντωμεταξύ, δεν ξέρω αν έχεις δει το Ατλάντα. Όχι. Τελικά ακόμα δεν το έχεις δει. Όχι, δεν το έχω δει. Να το δεις. Η τύπησα που παίζει εκεί στο Ατλάντα μαζί με τον Donald Glover, την κοπέλα του, παίζει την Domino. Okay. Τον Domino θυμάσαι, έχει βγει ταινία για την Domino. Του Ridley, του Tony Scott. Να. Που έπαιζε ο Μίκη Ρούρκ και η Ντόμινο. Πώς τη λέγανε, μια ξενερουά Βρετανίδα. Ντόμινο Χάρβι, δεν εννοείς, κανονικά την ίδια χαρακτήρα μιλάμε. Δεν ξέρω. Γιατί λες βγήκε ταινία για την Ντόμινο. Τώρα μην μπερδευόμαστε και λέμε κανένα χοντρή πίπα. Του 2005 αυτό, για να δεις πώς εδώ. Ναι, Domino Harvey. Ναι, είναι του Tony Scott, η Keira Knightley. Ναι, οκ. Okay. Η Domino είναι. Πραγματική ιστορία. Comic book. Όχι, ρε τρελά. Ναι. Μπορεί να κάνω εγώ λάθος. Αλλά νομίζω ότι είναι βασισμένο στο comics, την Domino. Η συγκεκριμένη αυτό εδώ πέρα που βλέπουμε τώρα το 2005 του Tony Scott είναι πραγματική ιστορία, είναι βιογραφία. Οπότε είναι το γύρισε σαν Bounty Hunter. Καταγεγραμμένο εδώ στο μικρόφωνο, τρελή ηλικιότητα που είπα. Μπορεί να υπάρχει γύρισε άλλη Domino, ξέρω, δεν ξέρω. Δεν πειράζει. Τα κόμιξ υπάρχει Domino. Okay, ναι, μπορεί να μην έχει σχέση τότε ή μπορεί να το κάνω άλλη ταινία. Όχι, το παλιά. Μαλακία είπα απλά. Να, εντάξει. Μπέρδεψε τις Domino's. Λοιπόν, Domino Effect. Ναι, okay. Είναι το παράδοξο της Domino αυτή. Εντάξει, με παράδοξα να ασχοληθούμε σήμερα. Βασικά έχει πολύ παράδοξο η εκπομπή. Και όχι μόνο λόγω του που. Και επίσης να σου θυμίζω ότι μέσα στην ταινία είναι και ο πετσιρικάς από το Hunt for the Wilder People. Ναι, τον είδα. Να. Το περίμενα. Είναι λογικό. Είναι να τον δεις γιατί είναι cool τυπά. Μένα μου φτάνει μόνο αυτός. Οι δυο τους να είναι κολλητοί, δεν θα είναι γαμάτο γιατί δεν είναι. Θα ψηθώ να το δω, εννοείται ρε παιδί μου. Απλά σου λέω ότι περιμένω να δω κάτι πολύ καλό σαν τρέιλερ. Τώρα αυτό ήταν μέσα στο προηγούμενο εξάμεινο. Έχεις δει κάτι κλιπάκια χαζά μικρά από εδώ, κάτι ποστεράκια και κάτι τελ. Οπότε ήταν και αυτό μέσα σε όλα αυτά. Δεν έπαιζε και τόσο ρόλο. Περιμένεις το καλό να έρθει. Άμα θυμάσαι αυτά τα περίεργα μαρκετινίστικα κολπάκια ναι, που έκανε αυτό πέρσι το. Πέρσι. Πόσο καιρό έχει περάσει. Πρόπερσι. Θυμάσαι κάτι ωραίες για τον Άγιο Βαλεντίνο. Ναι. Γιγαντοαφίσεις που κυκλοφορούσε κάτι τέτοιο. Κανείς δεν περίμενε το πράγμα που ήρθε. Και εγώ πιστεύω ότι και με αυτό που κάνει αυτή τη φορά. Επειδή όλοι περιμένουν κάτι, μάλλον θα είναι κάτι. Ναι, μπορεί. Και έτσι κι αλλιώς δεν πειράζει. Δεν χρειαζόμαστε να τα ξέρουμε. Καθόλου, να ξέρουμε ούτε καν υπόθεση. Δεν πειράζει. Δεν μας χαλάει καθόλου. Επίσης, είδαμε ακόμα ένα Marvel. Μόνο Marvel. Ακόμα δύο Marvel. Τρέλερ. Τρέλερ. Το ένα για την Jessica Jones, το οποίο έρχεται σε λιγότερο από ένα μήνα στο Netflix. Δεύτερη σεζόν.
θα μπορούσαμε να πούμε για την καλύτερη σειρά που έχει βγάλει το Marvel Netflix. Ναι, νομίζω πως ναι. Η Jessica Jones. Καλό ήταν. Κοίτα, και αυτό είναι αυτό, δεν σου δίνει πολλά. Μένω, αυτά που μου κέντρισε το ενδιαφέρον είναι το εξής. Έχουν πει ήδη ότι θα είναι η σειρά για το παρελθόν της αυτή η σεζόν. Α, οπότε δεν θα έχει να κάνει τίποτα με ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Απλά θα ασχοληθεί με όσα τη συνέβησαν τότε. Okay, με το τρακάρισμα ναι. του. Πώς το λένε. Το αμαξιού που σκότωσε μπαμπά, μαμά, αδερφό. Και εντωμεταξύ από τα κόμιξ. Και fun fact. Όταν τρακέρνει αυτή και σκοτώνουν τη γονείς της, στο ίδιο ατύχημα είναι που γυρνάει και το κοντέινερ που κάνει τον Daredevil να χάσει την όρασή του και να αποκτήσει τις οξυμένες. Σωρά. Ναι. Και fun fact, σε εκείνο το κοντέινερ πέφτουν κάτι στάλες από εκείνο το ίδιο υλικό, υγρό, στο, πώς το λένε, υπογείος. Ναι. Και δημιουργούνται οι Teenage Mutant Ninja Turtles. Σωρά. Ναι. Τι λέει αυτή. Και όμως. Και το μεταξύ είναι ότι οι Teenage Ninja Mutant Turtles δεν είναι Marvel. Τι είναι. Άλλο κόμιξ. Παράδοξο. Και οι άνθρωποι απλά επειδή γούσταραν τον Daredevil το κάνουν έτσι. Και το είπαν μετά από πολλά χρόνια όταν είναι πολύ επιτυχημένο. Είπαν ναι, από αυτό πήραμε έμπνευση. Από το ίδιο ατύχημα και κάτω. Καλή φάση. Και άμα προσέξεις, όλα είναι σαν αντίθετα μέσα στα χελινονιτζάκια. Θυμάσαι στο Defenders ποιος ήταν ο κακός? Ναι, οκ. Okay. The Hand. Το The Hand, ναι. Στα χελινονιτζάκια ποιο είναι ο κακός? The Foot. Σωρά. Σωρά, ναι. Και κάπως έτσι, ξέρεις, καφριλίκια. Τρολάρισμα. Ναι. Okay, καλό, καλή φάση. Ναι, και Jessica Jones, λοιπόν, δεν θα έχουμε ούτε έναν κύριο κακό, ούτε το story θα είναι σε για σε πιο πολύ αυτή. Δράμα θα πάει η φάση του κόβου. Εγώ πιστεύω ότι θα ασχοληθούμε με τον ξέρεις, μάλλον κάποιον επιστήμονα ή κάτι τέτοιο που τους έκανε πειράματα και μάλλον ήταν πολύ και μπλα 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 και θα δούμε. Α, δεν και δεν ξέρω αν θυμάσαι το τέλος που γίνονται θα τα πράγματα. Θα ξαναδείξει σίγουρα τον Kilgrave, πώς τον λέγανε. Ναι, ο Kilgrave, ο Purpleman, που μου αρέσει τόσο πολύ που τον, επειδή στα κόμιξ είναι μόβ αυτός. Κυριολεκτικά είναι μοβ. Μοβ. Ναι, γι' αυτό και το λένε Purpleman. Okay. Εδώ πέρα τον δείχνουν πάντα με μοβ φως να πέφτει πάνω του και γίνεται μοβ το χέρι του ρίφλ. Αλλά δεν στον κάνουν μοβ. Ναι, okay. Είναι σαν να έχετε τις λάμπες γύρω του κάθε φορά που το δείχνει. Και είναι πολύ, άμα το σκεφτείς, και ωραίο στιλιστικά και πολύ ωραίο σαν νουάρ. Κλίμα, ναι, που το όλο τέτοιο. Ναι, σωστά, σωστά. Και το κάνει και πολύ κομικίστικο. Τέλος πάντων. Ένα μήνα, είναι ούτε ένα μήνα, οπότε. Και σκάει και το Venom. Ναι. Και δεν έχει μέσα Venom. Και δεν έχει Venom. Εντάξει. Καλά κάνει και δεν έχει Venom. Να, okay. Το πρώτο είναι. Θα ήθελα να το δω. Ρίσιο, για να δω πού το πάνε με την. Στο art του πράγματος, κατάλαβες. Νομίζω στο επόμενο. Γιατί είναι λίγο CGI χαρακτήρες αυτός. Δεν μπορείς να το βάλεις μια στολή για να τον κάνεις Venom. Ναι, το επόμενο νομίζω θα είναι το καλό, ρε παιδί μου. Τώρα απλά στο πάει λίγο στο δραματικό λίγο ή κάτι να σου δει. Δεν ξέρει, είδες εκεί. Το μόνο ωραίο σημείο στο τρέλερ ήταν όταν τον είχε στον Tom Hardy κοντινό στο πρόσωπο να τρελαίνεται και να χτυπιέται. Ναι. Που λες εντάξει, ο Tom Hardy είναι για να παίζει τρελαμένους χαρακτήρες. Δεν μπορεί να το βάλεις να μιλάει. Είχε τον Bane, είχε το δέχεται. Είναι ωραίος. Μ' αρέσει το Venom, δεν ξέρω. Πιστεύω ότι θα είναι σαν το Deadpool του. Δεν θα το πω Deadpool, θα το πω σαν το Logan του της Sony, του Spider-Verse. Και το λέω γιατί πιστεύω ότι θα είναι και R-rated. Και είναι R-rated. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά νομίζω πως θα είναι. Ναι. Συν ότι ο Venom τώρα θα παίζει τον Lethal Protector, δηλαδή θα είναι ο κακός. Θα έχει πάρει τον Venom ο host, γιατί είναι παράσιτο ο Venom, ωραία. Και θα είναι προστάτης στην ουσία. Θα παλεύει για τους καλούς, αλλά σφάζοντας και στην πορεία. Δεν θα κάθεται να είναι σαν τον Batman, δεν σκοτώνουμε. Τον παλιό Batman. Ναι, ναι. Και τον καινούριο, του Batfleck.
Και άμα ο αντίπαλός του είναι ο Carnage, ο οποίος Carnage μοιάζει Carnage. Πάρα πολύ Carnage. Carnage είναι το Carnation. Όχι, Carnation. Ναι. Η προφορά. Σταμάτα ρε να με λες για την προφορά. Τι είναι Carnage? Δεν ξέρω. Είναι σαν τον τέτοιον ρε. Είναι σαν τον Venom αλλά σε κόκκινο. Okay. Ωραία. Και αυτός είναι ίσως ο μοναδικός χαρακτήρας που μπορεί να σου θυμίσει Joker στο κομμάτι της, του πώς φέρεται, του τι κάνει και ποιος είναι ο στόχος του μέσα στο, μέσα στο Marvel Universe, ο οποίος είναι και ένας από τους μεγαλύτερους κακούς που αντιμετωπίζει ο Spider-Man. Οπότε θα έχεις Venom, θα έχεις, πώς τον είπαμε, Carnage. Carnage αυτό. Ναι, Carnage, δεν ξέρω πώς το λένε τώρα, δεν ξέρω και τον τυπά ποιος είναι. Θα βάλω τον Google Translator να, το μας, να μας το... Έχει φωνή. Να μας πει, δεν έχει. Ναι. Και... από τρέλερ αυτά. Αυτά. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν είδες ότι ανακοίνωσε η Disney ότι στο δικό της streaming service δεν θα έχει τίποτα το οποίο να είναι για πάνω από 16 χρονών. Αυτό είναι καλό νομίζω. Εκτός κι αν εννοεί ότι εκτός και αν το πάει παραπλεύρος και εννοεί δεν θα έχω τίποτα που να είναι πάνω από 16, γιατί πλέον δεν θα έχει τίποτα πάνω από 16. Ναι, αυτό είναι ένα θεματάκι. Ελπίζω υπάρχει ένα θεματάκι. Πως θα παραμείνουν τα άνω των 16 κάπου αλλού. Γιατί στην τελική σκέψου ότι η Disney τώρα συνεργάζεται με τη Hulu. Hulu είναι που έβγαλε το Handmaid's Tale και το Futureman. Γιατί αγόρασε την εταιρεία τη μητρική και μαζί και το 30% του Hulu. Γι' αυτό και τους έδωσε καινούριο τέτοιο το Runaways. Μια σιρούλα έτσι μαρβελική πήγε εκεί πέρα και θέλει να το προωθείς. Γιατί με το Netflix λίγο τα σπάσαν. Αν και όλα τα Marvel Netflix τα συγκεκριμένα μένουν εκεί πέρα. Και ίσως ό,τι ενήλικο θέλει να κάνει συνέχεια μπορεί να το κάνει με το Netflix. Γιατί το Netflix γουστάρει να σκάει φράγκα. Το Hulu το μεταξύ που διάβαζα προχτές ότι έχει 960 εκατομμύρια ζημιά για το 2017. Μόνο. Ούτε να δεις. Ούτε να δεις. Τίποτα. Και πώς επιζεί ρε φίλε. Δεν ξέρω, δώσαν πολλά λεφτά για καινούργιες σειρές. Κάναν το Handmaid's Tale και το Futureman, το οποίο είναι πολύ ακριβό. Ναι. Πολύ ακριβά και τα δύο. Συν κάνανε, ετοιμάζουν την νέα σειρά για το, με το σύμπαν του Stephen King. Α, okay, ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι και εκεί πέσαν πολλά για τα, ναι, δικαιώματα. Πάλι όμως πρέπει πολλά, φίλε, λίγο... να βγάλεις φράγκα. Πρέπει να βγάλεις, ναι, φράγκα, δεν πρέπει. Και βγάλανε και μια καινούργια τέτοια ρεση για live streaming τηλεόραση. Οπότε πιστεύουν ότι ίσως βγάλουν από εκεί χρήματα. Θα δείξει. Θα δείξει. Οπότε εγώ σκέφτομαι ότι ίσως όλα τα μη ενήλικα τα βγάζουν στο ABC που έχει τους agents, στο Freeform που είναι και αυτό του ABC τέλος πάντων, αλλά είναι με subscription. Εκεί θα βγάλουν τώρα το Cloak and Dagger. Τέλος πάντων, πού τα ξέρω όλα αυτά. Και στο Hulu ακόμα πιο παιδικά. Παιδικό τέτοια, ξέρω εγώ, για όλες τις ηλικίες. Ας βγάλουν ό,τι θέλουν, αρκεί να αφήσουν τα R-rated και τα ενήλικα. Και θυμίσου να πόσα ενήλικα αγοράσανε μαζί με τη Fox. Έχει πάρει τις πριν το Rally, χίλια δύο πράγματα τα οποία έχει είναι πάρα πολλά ενήλικα. Και ευτυχώς ότι είναι τώρα υπό production φάση, όλα παραμένουν να γίνουν όπως τα θέλει Sony. Ό,τι υπάρχει τώρα στα σκαριά είναι στο post-production, δεν αλλάζει. Να. Ευτυχώς. Ευτυχώς. Γιατί έχει πάρα πολλά πραγματάκια. Αυτά νομίζω από τρέλερ, δεν είχαμε κάτι άλλο. Δεν είχαμε, όχι. Ναι. Θες να περάσουμε στο τι είδες. Τι είδα. Σύντομα περιεκτικά και σαν σύντομα πιστολέρο. Περιεκτικά, σαν πιστολέρο. Λοιπόν, έχω να σκοτώσω μία ώρα από τη ζωή μου. Mm-hmm. Πριν δύο μέρες περίπου. Δύο-τρεις μέρες, δεν θυμάμαι. Ας χαζέψω. Να δω, λέω, ένα πιλότο σειράς. Και όλο πέφτει το μάτι στο Netflix, στο The Mist. Εσύ μου λες τώρα ότι δεν προχωράει. Νομίζω το κόψαν. Ναι. Sci-fi δεν είναι. Το sci-fi το κανάλι. Ναι, δεν ξέρω. Εγώ στο Netflix τώρα δεν ξέρω ποιανού είναι εδώ τέτοιο. Δεν γράφει από κάτω. Μπορεί να με γράφει. Όχι. Το ερώτημά μου είναι γιατί το ξεκινήσανε καν. Από τον πιλότο. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, όλοι οι χαρακτήρες. Κανείς μα κανείς δεν ξέρει να πέσει. Κανείς δεν ξέρει να μιλάει. Υπάρχει μια μάνα με κόρη που θα μπορούσε να είναι σε φάση
διαφορά 5 χρόνια, εκτός κι αν η μάνα την έκανε την κόρη όταν ήταν 12, ξέρω εγώ. Κάπως έτσι. Δηλαδή δεν μπορείς να την βάλεις αυτήν τώρα, ας πούμε, 40. Μπορεί να είναι και να έχουν την ίδια ηλικία. Ναι, δεν γίνεται. Οι ηθοποιοί. Πολύ αστείο το όλο θέμα. Και αν το κρίνεις με την ταινία που δεν ήταν κάτι super duper, ήταν όμως καλή η ταινία, παιδί μου. Ήταν πολύ αστείο. Οπότε μην επιχειρήσετε καν να το ξεκινήσετε. Άργησες λίγο. Άργησες. Γιατί έχει περάσει κανένα 2 χρόνια, ένα χρόνο από τότε που βγήκε. Ναι. Το μίστα. Γιατί εγώ νομίζω πέρυσι, το καλοκαίρι του 17 βγήκε. Αν κάποιος. Καλοκαίρι του 17. Αν κάποιος από αυτούς που μας ακούνε έκανε το λάθος να κατηγορήσει τον Κίτσιο που δεν το είδε εξ αρχής. Για κάποιο λόγο. Δεν μπορούσα να το δω και δεν ξέρω γιατί το είδα τώρα. Δηλαδή το διαγράφω πίσω στο μυαλό μου. Είδα το φόνο. Σε ταινίες πάμε τώρα, δεν είναι αυτό. Είδα χθες το φόνο στο Orient Express. Το Τσαγκάθα Κρίστη το μυθιστόρημα. Στην σκηνοθεσία Kenneth Branagh. Πρωταγωνιστή ο Kenneth Branagh. Και πρωταγωνιστή. Παίζει τον Ηρακλή Πουάρο. Ωραίο το production, ωραίο το τέτοιο, ρε παιδί μου. Βαρετό. Μπορώ να πω. Ακόμα και με τον Johnny Depp μέσα. Ναι, και με τόσο. Κοίταξε, από τη στιγμή star. Που. Spoiler έρχεται. Από τη στιγμή που έχετε διαβάσει το βιβλίο, ξέρετε ότι. Spoiler, όπως ξαναλέμε, ο Johnny Depp θα πεθάνει στα πρώτα 15 λεπτά. Αν δεν έχετε διαβάσει το βιβλίο, τον έχετε πει. Μην πάτε να δείτε την ταινία λόγω Johnny Depp. Ήταν λίγο βαρετό. Okay, ναι, ποιος έκανε τι, το έγκλημα να τον βρούμε να τον κάνουμε. Ωραίο σου Πουαρό. Ωραίο σου και Μπράνα. Ωραίο το τέτοιο. Τα κοστούμια, το σκηνικό, η φωτογραφία. Αλλά λίγο βαρετό το σύνολο, ρε παιδί. Δηλαδή είναι για κάποιον που δεν έχει καμία επαφή. Είναι σε μια, ας πούμε, πρώτη επαφή με κάτι τέτοιο είδους. Ή δεν πρόκειται ποτέ να έχει μια επαφή με το βιβλίο, με την παλιά ταινία. Και αν του αρέσει αυτό, ναι, καλό είναι μετά να πάει προς το βιβλίο. Δεν είναι ρατσιστικό. Έχουν βγάλει όλα τα ρατσιστικά τη. Ναι, γιατί τα έχουν βγάλει όλα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που λένε, μήπως το έκανε ο μαύρος, ξέρω εγώ, μήπως το έκανε ο Μεξικάνος. Έλα τώρα, μην είσαι ρατσιστής, του λέω, ας πούμε. Τα έχουν βγάλει τα ρατσιστικά. Ενώ στο βιβλίο η φάση είναι ότι όλοι λένε, μάλλον το έκανε ο μαύρος. Το αναφέρουν στην ταινία, ρε παιδί μου, ένα ή δύο άτομα. Ο ένας λέει, δεν είμαι ρατσιστής, οπότε αποκλείεται να δεν το έχει κάνει μαύρος, αλλά μάλλον το έχει κάνει Μεξικανός. Λέει, είμαι ρατσιστής εκεί που θέλω, ξέρω, κάτι τέτοιο λέει. Okay. Αλλά τα έχουν βγάλει τα ρατσιστικά τα πολλά, ρε παιδί. Μυστήριο δεν είχε, ρε φίλε. Δεν είχε όλο αυτό το ωραίο. Ήταν λίγο αγκαρία σαγκάθα, το έβλεπα. Το δεν το ξέρω ποιο είναι σαγκάθα το τέτοιο. Το feeling, ρε φίλε, ότι δεν κανείς ξέρω. Δεν ξέρει ποιο το έκανε και ναι, πέρα, και μου φάνηκε λίγο σαν να βαριούνταν να παίζαν όλοι μαζί εκεί. Okay. Τι άλλο είδα όμως. Εντάξει, ετοιμάζεται universe γύρω από το. Από τι? Από το Orient Express. Και μου λες εσύ τώρα μετά για το Cloverfield το παράδοξ, ας πούμε, και δεν είναι αυτό το παράδοξ. Η φάση είναι ότι θα είναι ο Πουαρό ο κεντρικός χαρακτήρας. Ναι, ο Πουαρό μπορεί να είναι. Και θα πηγαίνει σε διάφορα βιβλία, διάφορα μυστήρια. Η αρχική σκηνή, ας πούμε, το έργο ήταν πολύ ωραία. Λες, ρε παιδί μου, είναι ωραίος ο τύπος. Ξέρω το πρώτο δεκάλεπτο το πώς λύνει ένα μυστήριο, μια κλοπή. Είναι πολύ ωραία. Είχε το χαβαλέτο. Είναι ωραίος ο Kenneth Branagh. Ναι. Sorry, όχι Kenneth Branagh. Ο Ηρακλής Πουαρό. Ναι. Και ο Kenneth Branagh που τον έκανε, που τον έπαιζε, ήταν ωραίος πάλι. Θα πρότεινα στο. Όπως μας ακούει και θέλω να διαβάσει έτσι κάποιο ανάλαφρο, μυστηριώδες βιβλίο, μπορεί να διαβάσει τους 12 άθλους του Ηρακλή Πουαρό, που είναι ένα βιβλίο σε φάση 12 άθλοι που κάνει, 12 μυστήρια, και όλα είναι λίγο βασισμένα πάνω στους 12 άθλους του Ηρακλή. Ωραίο βιβλίο. Του λέει ένας εντωμεταξύ σε μια φάση, λέει, είσαι ο Hercules Πουαρό. Hercule, Hercule, λέει αυτό σκέτο. Χωρίς το S, λέει, εγώ δεν σκότωνα ζώα. Τι ατάκα, τι νεότινα. Καμισέτα. Το επόμενο που είδα είναι, συνεχίζουμε λίγο πιο δυνατά αυτή τη φορά, αλλά το ίδιο βαρετά. Το Only the Brave, το οποίο το έχουμε δει σε ένα τρέιλερ, σε πολλά τρέιλερ. Σε κάποια φάση που έχουμε πάει σινεμά να δούμε ταινία. Το καλοκαιράκι το προμοτάρανε αρκετά. Ναι, και όλοι λέγανε μέσα στην αίθουσα τι Αμερικανιά, τι Αμερικανιά. Είναι Αμερικανιά. Με μέσα. Πολύ βαρύ κάστο όμως, Αμερικανιά. Ο Τζος Μπρόλιν. Miles Teller, Jeff Bridges, Jennifer Connelly, Taylor Kitsch, Andy McDowell, η οποία εμφανίζεται απλά και δεν λέει λέξη.
Δεν ξέρω πώς την ξέρουν πλέον την Άντι Μακντάουελ. Έχει παίξει παλιά σε Μέρα της Μαρμότας, Χάντσον Χοκ, 4 γάμοι και μια κηδεία. Τώρα... Δεκαετίες 90, ας πούμε, στάρι, okay, παιδί μου. Τώρα δεν είναι τίποτα τέτοιο. Τι τους ψάχνεις όλους, ρε φίλε. Σκηνοθεσία είναι κάποιου τύπα, Τζόζεφ Κοζίνσκι, που είναι ο αντίστοιχος αγαπημένος μου, πώς τον λέγανε αυτό που έχω δει, το Patriot's Day και όλα τα Αμερικανό τέτοια. Πίτερ Μπέργκ, ξέρω εγώ, νομίζω είναι κάτι τέτοιο. Αλλά ο οποίος όμως Κοζίνσκι, η πρώτη ταινία που έχω δει σαν δημοσιογραφική προβολή, μόλις έχω πάει Αθήνα για λογαριασμό του Film Boy, ήταν το Oblivion του Κοζίνσκι. Δεν θυμάμαι πολύ το Oblivion. Να, με τον Tom Cruise. Ήταν η πρώτη ταινία που είχα δει. Και από εκεί το θυμάμαι, ας πούμε, τον Κοζίνσκι. Πολύ ωραίο το Oblivion, μου άρεσε αρκετά. Το Only the Brave τώρα. Εντάξει, πραγματική ιστορία, πυροσβέστες σε κάποιο κολοχώρι. Εγώ σε ρώτησα, φορούσαν μπλούζες? Φορούσαν μπλούζες. Με τόση ζέστη. Ναι, έπρεπε αλλιώς θα κάνουν. Τα όμορφα χεράκια τη, ξέρω. Τα καλοσχηματισμένα. Κοίτα, δεν είναι άσχημη ταινία. Σαν ταινία δεν είναι άσχημη. Οκ, οι ηθοποιοί είναι πολύ καλοί, οι ερμηνείες είναι πάρα πολύ καλές. Το story, οκ, είναι σε μια κομμόπολη κάπου στην Αμερική, που προφανώς παίρνουν τη συνέχεια φωτιά. Και είναι κάποιοι που είναι πυροσβέστες, οι οποίοι είναι στη δεύτερη γραμμή, δεν είναι η πρώτη γραμμή του πυρός. Και του λένε hot shots, όσοι είναι στην πρώτη γραμμή, που μπαίνουν μέσα στην πυρκαγιά, ρε παιδί μου. Στην πρώτη τέτοια, ρε παιδί μου. Okay. Είναι πιο πίσω αυτοί και τους έχουν πιο πίσω, εσείς δεν ξέρετε, και σκάψτε εδώ πέρα κάτι αυλάκια και αυτά. Και προσπαθούν αυτοί και τελικά όντως το καταφέρνουν και γίνονται hot shots. Και είναι οι πρώτοι που το καταφέρνουν σε όλη την Αμερική, γιατί επειδή είναι περιφέρεια, ας πούμε, και δεν είναι ομοσπονδία, κάτι, μια πίπα τέτοια. Και στο τέλος πεθαίνουν. Αυτό. Φάτε την. Spoiler μας κάνει για το Only the Brave, ρε φίλε. Σόμικανε, δεν έχει τίποτα. Σώζεται ένας, ας πούμε, το... Δεν θα πω ποιος. Όχι, εννοώ από το λαό. Από το λαό. Ναι, σώζουν, σώζουν. Σώζουν δέντρα, σώζουν δάσεις, σώζουν σπίτια, σώζουν κοπάδια, γελάδια, εκεί τα πάντα όλα. Δεν έχει τόσο θέαμα στη φάση της φωτιάς να δεις από τα εφέ τρελά. Καλό είναι, αλλά τώρα σινεμά απορώ ποιος θα πήγαινε. Είναι μία από αυτές τις ταινίες. Είναι για τους Αμερικάνους. Όπου οι Αμερικάνοι κάθονται, κατεβάζουν το παντελόνι τους και την παίζουν ομαδικά στο κινηματογράφο. Η αλήθεια είναι ότι οι Αμερικανοί θα ρίχναν κλάμα βλέποντάς το σινεμά. Θα κλαίγανε από συγκίνηση. Έχει το συγκινητικό του μέσα, αυτό το παιδί μου, και το έχει καλά δοσμένο. Θα σπέρνανε από συγκίνηση. Ναι, εντάξει, οκ. Αυτό θα το έχει. Θα το έχει και θα έχει. Κοίταξε, έχει καλές ερμηνείες. Αλλά τώρα πώς μπορείς να το στηρίξεις όλο αυτό, όταν είναι η ταινία που λέγεται Only the Brave και δείχνει πυροσβέστες. Το ανάλογο του Only the Brave πρέπει να είναι το 1968 που βγήκα, που βγάλαμε εμείς. Με τον άθλο της ΑΕΚ. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν φαντάζεσαι τώρα τους ΑΕΚτσίδες να κάθονται μέσα στο κινηματογράφο και να βλέπουν και βάζει το καλάδι πάνω με το ευρωπαϊκό. Περίπου, απλά εδώ αφορά ένα ολόκληρο έθνος. Εδώ το 1968 αφορά μια μερίδα. Τι δεν γούστα, κάτσε ρε μαλάκι. Το 68 ούτε εσύ ζουν ζωντανός, φαντάζομαι. Αλλά παίρνεις το ευρωπαϊκό ρεπού. Δεν χάρηκαν οι Έλληνες. Εντάξει, κλάιν. Το πήγε, το σήκωσε ρε μαλάκι. Πόσα ευρωπαϊκά έχει πάρει ο Βάζελος? Και τι να λέει, χαιρόμουν και στα. Πόσα έχει ΑΕΚ? Ξέρω εγώ, το 68 δεν είχε. Όταν θα έρθει να μας φτάσει, θα συζητάμε πάλι τώρα. Ουγγανός. Ναι, προφανώς, αλλά εντάξει, πάνω κάτω είναι στις ίδιες τέτοιες. Πάει και αυτό, έφυγε. Έφυγε. Σβήνω. Και το μόνο αξιόλογο εκτός από αυτό που θα συζητήσουμε πιο μετά. Χοροριά. Ναι, που είναι... έρχεται από το Netflix. Είναι το Netflix, παραγωγή βρετανική. Η αγγλική, αναλόγως τι υποστηρίζετε, του David Bruckner. Είναι του 2017 η παραγωγή, τώρα βγήκε στο Netflix στα κοντά. Έχει γράψει κάτι Signal, VHS, Southbound κλπ. Σκηνοθεσία, το Southbound του 2015. Καλούτσικο και το The Signal. Καλά χωροράκια, αυτό νομίζω είναι το καλύτερό του μέχρι τώρα. Το The Ritual. Το The Ritual, ναι. Αντροπαρέα, λένε που θα πάνε διακοπές. Ο ένας, όλοι έχουν παντρευτεί, όλοι παιδάκια, ξέρω, κτλ. Είναι ο ένας μόνος του που είναι ακόμα ο σόλο.
Και λέει πάω παρό εκεί που τα έχουν πίνουν κάτι μπυρόνια, ας πούμε, σε κάτι pub. Βγαίνουν και λέει, πάω στην κάβα να πάρω ρε παιδί μου αλκοόλ. Ποιος θα έρθει? Ε, δεν μπορώ, έχω τα παιδιά, δεν μπορώ, αυτά δεν θέλω. Ξέρω, φαίνονται όλοι ότι έχουν βαρεθεί λίγο μαζί του, ότι πότε θα σοβαρευτεί ο μαλάκας, ας πούμε. Και τον ακολουθεί ο καλύτερος του φίλος, μάλλον. Μέσα πέφτει ληστεία, σκοτώνει ο καλύτερος του φίλος. Και μένουν οι άλλοι και είχε πει ο αποδημήσας. Έχει πει ότι ήθελε να πάει κάπου να κάνει πεζοπορία, ας πούμε, στις διακοπές τους. Τόσο βαρύτα. Και ήθελε να πάνε. Για πηγαίνω λίγο σε ποια χώρα πήγανε, ρε. Σουηδία. Θέλω να πάει στη Σουηδία, λέει, γιατί έχει κάτι δάση εκεί πέρα, λέει, και κάτι μονοπάτια καλά και χέσει μέσα. Και πάνε οι άλλοι, ρε παιδί μου, στη μνήμη του. Να σου πω κάτι, άμα πέθανε και μου έλεγε κάτι τέτοιο. Άμα πέθανε και μου έλεγε να δει το Only the Brave, μόνο αυτό θέλω. Δεν θα το κάνω. Τι να σου πω. Και πάνε τέλος πάντων για πεζοπορία και μπλέκουν σε μια φάση κάποια ιεροτελεστία. Και εδώ αρχίζει το καλό, ας πούμε. Η ωραία ατμόσφαιρα, το ωραίο story και το horror στοιχείο. Γίνονται κάποιες τελετές και υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που ζει εκεί μέσα, οι οποίοι λατρεύουν έναν παλιό σκανδιναβικό θεό, γιο του Λόκη. Ο οποίος... Κάτι Marvel είναι ταινία, ρε. Όχι. Είναι horror, ο οποίος γιος του Λόκη ή σόι του Λόκη ή κάτι ξέρω εγώ, εμφανίζεται στο τέλος και είναι ένα ανθρωπόμορφο τέρας. Ψηλό. Τι κάνεις, δραμαδάκια, μην κάνεις. Φουλές, καλή είναι η ταινία. Θα το δεις από την αρχή, θα καταλάβεις το τέτοιο. Δεν είναι spoiler. Δεν είναι spoiler. Καλά. Δεν είναι spoiler. Αν είναι spoiler, παρακαλούμε. Σκοτώστε με. Γράψτε το από κάτω για να τσεκάρουμε μήπως και. Έχει καλή ατμόσφαιρα. Έχει καλή ατμόσφαιρα. Έχει καλές ερμηνείες και σε κρατάει, ρε παιδί μου, σε καλή αγωνία, ξέρω. Είναι νομίζω μικρό σε διάρκεια. Δεν θυμάμαι πόσο είναι, μία μισή ώρα. Ναι, όσο πρέπει δηλαδή, 1:34 είναι με, τα, με το, όσο πρέπει για ταινία τρόμο, 1:20 από τις καλούτσικες ταινιούλες, παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά εκεί που χαζεύεις και την ξέρεις τι να δεις, okay. Μια χαρά είσαι, ρε. Αυτά. Το ritual νομίζω είναι και το μόνο που ίσως αξίζει αμέσως και φάει το horror. Τα άλλα ήταν λίγο. Είσαι και το ritual. Ήταν λίγο σαπίλα, όχι και τόσο, αλλά λίγο ήταν κάποια. Εντάξει, τα δύο από τα τρία ήταν σαπίλα τα άλλα. Ήταν σαπίλα. Τώρα το Only the Brave, εντάξει, παλεύονταν λίγο περισσότερο. Είναι η στιγμή που δεν θέλω να σκέφτομαι. Όταν δεν θέλω να σκέφτομαι. Α, επίσης, να σου πω το εξής. Ότι είχα σε ένα στικάκι τρεις ταινίες. Τρεις. Το Only the Brave, The Ritual και το Call Me By Your Name. Και το είχα όλη τη βδομάδα. Δηλαδή είχες, κάτσα να τα ξαναπούμε. Είχες πυροσβέστες Αμερικάνους που σώνουν Καλιφόρνια, ξέρω που ήταν, κάπου με δάση. Κάτι δάση. Έτσι για να την παίξει, ξέρω, Αμερική, yeah, ξέρω εγώ. Είχες βαρετή πεζοπορία για να βρούμε το γιο του Λόκη. Ναι. Και ένα γκέι ζευγάρι το οποίο βρίσκει τον έρωτα κάπου στην Ιταλική Ριβιέρα. Τα 60s, 70s, πότε είναι. 80s. 80s, okay. Και διάλεξες. Και διάλεξε τα άλλα δύο και δεν έχω δει ακόμα το Call Me By Your Name, γιατί βλέποντας το τρέιλερ προσπαθεί να με πείσει. Και όχι την καλή. Προσπαθώ να πιστώ, ρε παιδί μου, να το δω. Και βλέποντας το τρέιλερ λέω, αυτό είναι Arlequin, αυτό είναι όχι, δεν... love τέτοιο. Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι το Arlequin. Είναι μέσα στα μέλια, ας πούμε. Είναι αρνητική, πολύ αρνητική. Διάβασα όμως, θα σου πω μετά για το Call Me, πες, θα σου πω μετά, γιατί διάβασα κάτι πάρα πολύ καλό και αστείο και εύστο. Νομίζω. Αν είναι εύστοχο, θα μου πεις εσύ. Λοιπόν, περνάμε λοιπόν σε αυτά που είδα και διάβασα αυτή την εβδομάδα. Έχω δύο πραγματάκια και θα ξεκινήσουμε με αυτό γιατί με έκανες ωραία πάσα. Ποιο? Call Me By Your Name. Okay. Το οποίο βγήκε στους ελληνικούς κινηματογράφους, φαντάζομαι, σε limited release την Πέμπτη που μας πέρασε. Λοιπόν, πες το story και θέλω να σε ρωτήσω αν ισχύει αυτό που διάβασα. Ωραία. Το Call Me By Your Name, να με φωνάζεις με το όνομά σου, είναι. Πώς θα λέξεις φώναζε, δηλαδή. Όχι, όχι. Να με φωνάζεις με το όνομά σου. Ξέρω. Εγώ λέω σε σένα να με φωνάζεις με το όνομά σου. Καταλάβεις. Ναι, καταλάβεις. Δηλαδή εσύ θα έπρεπε να με πεις εμένα, Κώστα. Και εγώ θα σε λέω
πατάς. Αλλοδαπέ. Λοιπόν, δες τώρα τι γίνεται. Ο μπαμπάς του Έλιο είναι καθηγητής. Αρχαιολόγος μάλλον. Και βρίσκεται στην Ιταλία, στη βιλάρα τους, μαζί με την οικογένειά του, για να κάνει κάποιες ανασκαφές. Ωραία. Εκεί που αράζουν λοιπόν σε μια καταπληκτική τοποθεσία, τώρα μιλάμε, φαντάσου την Ιταλία, φαντάσου τη Χαλκιδική, ένα πράγμα που έχει πάει. Ένα τέτοιο πράγμα είναι εκεί πέρα. Όλα είναι ιδηλιακά, όμορφα, καλοκαίρι. Πρωταγωνιστής είναι ο Έλιο που είναι και πετσιρικάς, οπότε είναι ακόμα πιο ωραία τα πράγματα. Δεν έχει τίποτα πάνω από το κεφάλι του. Κάθεται, γράφει μουσική, διαβάζει. Είναι και πλούσιος ο μπαμπάς με τη μαμά. Εν μεταξύ είναι και είναι και σημαντικό για την ταινία. Είναι Γάλλο-Γερμανο-Ιταλή-Εβραίοι. Okay. Αυτό το λέμε για το εξής, ότι είναι μια πολυπολιτισμική οικογένεια. Περνάει τον χρόνο της σε κάθε τρεις μήνες πηγαίνουν σε άλλη χώρα. Έχουν πολλά χρήματα και είναι και πανεπιστημιακοί. Okay. Αυτό έχει σημασία. Οπότε έχει σημασία για την υπόθεση. Δεν έχει σημασία για κάτι που συμβαίνει. Δεν σου μιλάει για θρησκεία. Ναι. Αλλά το ότι είναι τόσο πολυπολιτισμική τους κάνει ανοιχτό μυαλούς. Ναι, αλλά είναι και πλούσιοι. Είναι και πλούσιοι, δεν έχουν πάνω το κεφάλι τους. Δεν τους κάνει ανοιχτό μυαλούς, αλλά από την άλλη όμως είναι η εξαίρεση του κανόνα, ας πούμε. Φυσικά και είναι η απόλυτη εξαίρεση. Είναι, μακάρι να ήταν έτσι όλος ο κόσμος. Τέτοια φάση. Okay, okay, για πες. Και δεύτερα τι γίνεται. Ένας φοιτητής. Το καλό, μακάρι να ήταν όλος ο κόσμος έτσι, δηλαδή το ιδανικό θα ήταν να είσαι πάρα πολύ πλούσιος. Ναι, Εβραίο, κάτι πολύ πολυπολιτισμένος. Ναι, οκ. Για πες. Μα πληρώνουν οι μασόνοι για να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, τσέκαρε τώρα. Ο μεταπτυχιακός ή διδακτορικός, δεν μας το λέει ποτέ, φοιτητής του καθηγητή έρχεται για να περάσει γύρω στις 15 μέρες μαζί με τον καθηγητή και να κάνουν σημειώσεις πάνω στην διατριβή του. Αυτός ο τύπος, ο Όλιβερ, με τον Έλιο αρχίζουν να έχουν μια σχέση η οποία χτίζεται μέσα στις 2 ώρες της ταινίας, γίνεται ερωτική και τελειώνει. Η ταινία είναι η σχέση. Η ταινία και η σχέση. Μάλιστα. Τώρα, η ταινία αυτή είναι αργή, αλλά με έναν τρόπο που δεν το λέω βαρετή. Υπνοτικό. Σου δείχνει, ρε φίλε, το νόημα της ταινίας είναι αυτό, ρε φίλε. Ότι ο Έλιο είναι ένας πιτσιρικάς και θέλω να σε βάλω και εσένα στο να θυμηθείς πώς ήταν τα καλοκαίρια όταν ήσουν 17 και είχες εκεί μια κοπέλα που φλερτάρες και έκανες και παίζες και μουσική. 17 είναι ο Έλιο. 17 χρονών. Ναι, okay. Πόσο ακόμα και τώρα οι μνήμες μας είναι τι γαμάτα που ήταν και τι όμορφα και τι ωραία και τι ωραία περνούσαμε εκείνη την κοπέλα. Ναι. Φαντάσου τώρα να το ζεις αυτό και να είσαι ζάπλουτος στην Ιταλία που είναι εκεί καταπληκτική όλα όσα δείχνει. Η φύση της, τα ποτάμια. Συνέχεια πηγαίνουν για μπάνιο στο εξής ποτάμι. Έχουν λιμνούλες. Πάνε. Χτύπησε το μικρόφωνο. Πάνε σε μια φάση και βγάζουν αγάλματα που κάνει ανασκαφές ο μπαμπάς από τη θάλασσα. Και τα νερά είναι απίστευτα όμορφα. Αυτό σου δείχνει. Εκεί σπαταλάει χρόνο η ταινία. Να σου δείχνει τις ομορφιές, αδερφή. Και δεν με χάλασε καθόλου. Δεν θα είναι η ταινία που θέλει να σου πιάσει την προσοχή και να μείνεις πορωμένος. Αλλά θα σε κάνει να ταξιδέψεις και να μπεις μέσα στο καλοκαίρι. Και είναι πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Τώρα, η σχέση των δύο αντρών αυτών και το νόημα του τίτλου είναι ένα άλλο θέμα. Τι μου άρεσε εμένα, τι μου άρεσε βασικά σε αυτή την ταινία, ότι το κάνει με έναν τρόπο που δεν είναι αυτό που θα έλεγες μια ταινία για την gay κοινότητα. Okay. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι κάνουμε ταινία για να δείξουμε πως είναι να είσαι. Όπως ήταν το Moonlight. Το Moonlight ήταν έτσι. Ήτανε είμαι μαύρος, gay, φτωχός, με πρεζού μάνα και όλα είναι σκατά. Μα ποια κοινότητα είναι αυτή του πλούσιου. Πλούσιο Εβραίου. Ναι, δεν είναι καθόλου έτσι. Θα μπορούσε να είναι άντρας γυναίκα και να μην άλλαξει καθόλου η ταινία.
Με τη διαφορά όμως ότι εδώ παίζουν και άλλα πράγματα ενδιάμεσα, επειδή είναι γκέι. Okay. Okay. Και είναι περίπλοκη η σχέση, ρε φίλε. Πώς ξεκινάει, το πόσο μπερδεμένος είναι ο πιτσιρικάς και πόσο δεν γουστάρει καθόλου και αυτό που είναι. Δεν ξέρει βασικά τι είναι. Όχι, δεν γουστάρει τι είναι. Δεν ξέρει τι είναι. Οπότε τον ενοχλεί το ένα, τον ενοχλεί το άλλο. Πάει με κορίτσια, αλλά γουστάρει τον άλλο, αλλά γουστάρει τον άλλο. Όχι μόνο γιατί είναι όμορφος, αλλά γιατί συμβολίζει και όλα αυτά τα οποία δεν είναι αυτός. Άνετος και cool και γαμάτος. Και όλα αυτά τα χτίζει πάρα πολύ ωραία η ταινία. Επίσης, άμα θέλει κανείς μια σκέψη πάνω στο τι σημαίνει αυτός ο τίτλος, το Call Me By Your Name, για την ταινία, αρθράκι που ανέβασα στο monkeybros.gr. Έτσι, άμα έχεις την ταινία, μπορεί να διαβάσει και αυτό το άρθρο και να. Ξέρω εγώ. Μου πεις και τη σκέψη σου αυτό με ένα comment από κάτω. Για πες. Να ρωτήσω εγώ τώρα. Διάβασα το εξής. Πολύ περιεκτικά. Πλέον το ροδάκινο θα αντικαταστήσει τη μιλόπιτα. Έχετε. Αν η μιλόπιτα ήταν το σύμβολο της προηγούμενης δεκαετίας, το 90, το 2000, πότε βγήκε το, το American Pie. Ναι. Ναι, αυτή τη δεκαετία έχουμε το ροδάκινο. Yes. Τι γίνεται με το ροδάκινο? Ακριβώς. Το παίρνει. Πώς να σου το πω. Τρώει. Το δοκιμάζει. Είναι μη. Τι να σε πω τώρα. Δεν το διάβασα και αυτός που το γράφει. Διδάει το ροδάκι. Δεν το διάβασα και αυτός που το γράφει. Αστείευονταν. Okay, το γράφε σοβαρά. Του άρεσε η ταινία. Ρεβιλέ, είναι ο άλλος. Λίγο. Θέλω να σε θυμίσω λίγο τα 17 χρόνια σου, έτσι. Ναι. Και είναι ο άλλος και έχει ρημαλά για τις ορμόνες του Θεού. Ναι. Θέλει να γαμίσει. Έχει το ροδάκι εκεί πέρα, το οποίο. Εκεί που πάει να βγάλει το κουκούτσι, βλέπει εκεί. Τι τρέχει. Πώς. Και το ρίχνει ένα πουτσο. Το ροδάκι. Αλλά δεν είναι η ίδια σκηνή, ρε φίλε. Εντάξει, εγώ αυτό διάβασα, ρε παιδί μου, και γέλωσα. Είναι αστείο, αλλά μην νομίζει ότι έτσι είναι αστείο. Κατάλαβα. Και μπαίνει μετά η μαμά του και α, με έπιασε και. Ποιο μπήκε μα. Ντράμ και. Κανένα δεν μπήκε μα, ρε φίλε. Τελείωσε με το. Τελείωσε. Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω. Δεν σκέφτομαι, δεν έκανα να σκεφτώ καθόλου τι ερμηνεία είχε μέσα στο μυαλό του για αυτή τη σκηνή αυτό. Και μπορεί να το πάρει απλά ότι όταν είσαι πιτσίρικα, γάμα ότι έχει μέσα στο σπίτι. Έτσι είναι. Ναι. Εγώ φαγητό δεν είχα παιδί. Δεν ξέρω. Το φαγητό το τρώσε, ρε φίλε. Γάμα μια κάλτσα, ξέρω. Γάμα το χέρι σου, κάτι. Το στρώμα, το μαξιλάρι. Εν τω μεταξύ βλέπω κιόλας ότι στα Όσκαρ τον έχει τον Timothy Calavet υποψήφιο για πρώτο αντρικό. Ποιος είναι ο πιτσιρικάς? Να. Ο οποίος έπαιζε εκεί στο Lady Bird. Για λίγο. Οκ. Okay. Θέλω να πω ότι αν δεν έπαιζε ο Gary Oldman μια ταινία τόσο Oscar bait με την ερμηνεία που έκανα, θα έλεγα ότι και αξίζει. Και τον Darkest Hour, ήταν Mark. Άσχετο. Πες. Ναι. Αξίζει ο τύπος ο σκαράκι. Ναι. Τσιρικά, ναι, το αξίζει, φίλε. Και ξέρεις γιατί? Γιατί καταρχήν συνδυάζει τόσα τις ικανότητες. Εκτός από το ότι είναι ωραία η ερμηνεία του, είναι απίστευτα ταλέντο. Μιλάει τρεις γλώσσες, παίζει πιάνο, κλασική μουσική, χωρίς λέει, δεν προσπαθεί, και κιθάρα, κλασική μουσική σε κιθάρα, και ταυτόχρονα είναι και ηθοποιός, ρε μαλάκα, και παίζει όλο αυτό το. Μέσα σου περνάει όλη αυτή την μπερδεμένη κατάσταση της εφηβείας. Όλα μαζί. Είναι καταπληκτικός. Είναι το δεύτερο φαβορί, δηλαδή. Κοίτα, δεν πιστεύω ότι θα το πάρει. Τώρα έχει αντίπαλους του Daniel Day-Lewis και Gary Oldman, δηλαδή δεν νομίζω. Αλλά αν δεν υπήρχε αυτό, πιστεύω ότι θα ήταν. Τρίτο φορά. Okay. Θα άξιζε και Όσκαρ, σου λέω. Το λέω. Θα άξιζε ακόμα και Όσκαρ αυτή η ερμηνεία. Είναι και η ταινία υποψήφια για Όσκαρ, όχι? Είναι. Είναι. Αξίζει. Να είναι. Να είναι, ναι. Ρε, εσύ είναι πολύ διαφορετική ταινία από ό,τι όλες οι υπόλοιπες. Τώρα μιλάμε για 9 ταινίες που υποψήφιες για Όσκαρ, εντάξει. Τα 5-6 γίνονται 9, στο τέλος δεν γίνονται 15, αλλά. Πάντα
αξίζει να είναι nominated. Αυτό. Okay. Όχι να το πάρει. Ναι. Είναι μια ταινία που είναι για λίγους. Ας πούμε, το μόνο που μου λες δεν είμαι ψήνα να το δώσω, λέω μην το δεις. Δεν χρειάζεται. Δεν θα σε αρέσει μάλλον. Ναι, δεν ξέρω γιατί είναι παιδί. Αργή. Δεν με πειράζει που είναι αργή. Απλά okay. δεν μου κάθεται το. Δηλαδή, είδα το τρέλερ και δεν μου κάθεται αυτό το. Είναι σαν παλιά ταινία το τρέλερ. Το πλούσιο τέτοιο, καθόμαστε εδώ και τι ωραία και θα δω τον έρωτα. Και... Δεν ξέρω, δεν μου κολλάει. Τι να σου πω, να το δεις, αν σε ψήνει να δεις έναν, δύο ανθρώπους και οι δύο σε περίεργες φάσεις, όχι σε περίεργες φάσεις της ζωής τους, σε περίεργη κατάσταση, να έρχονται κοντά και να βρίσκουν ένας τον έρωτα στο πρόσωπο του άλλου. Τυχαίνει να είναι άντρας. Οκ, okay, ναι, δεν με πειράζει το gay στοιχείο. Έχει σημασία και για το Call Me By Your Name. Ναι. Okay, γιατί. Εντάξει, έχει και μια σκηνή στο τέλος που μιλάει ο μπαμπάς του πιτσιρικά στον πιτσιρικά και λέει πράγματα σε φάση πάρτο. Άνοιξε το κεφάλι των πατεράδων του κόσμου και χώσε το μέσα και θα γίνονταν ένας πολύ πιο όμορφος κόσμος. Και εγώ είμαι σε φάση νέρμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν όλοι είχαν τέτοιους πατεράδες, όλοι οι γκέι είχαν τέτοιους πατεράδες, θα ήταν ένας τέλειος κόσμος. Είναι σε φάση λίγο, δεν προσπαθεί να σου περάσει, και τελειώνω εδώ πέρα και το ξαναλέω, να σου περάσει τη δυσκολία της γκέι κοινότητας. Που υπάρχει, αλλά εδώ πέρα δεν υπάρχει, γιατί και όλοι τον αποδέχονται, οι γονείς του έχουν γκέι φίλους και κάνουν τραπέζι όλοι μαζί, και όταν ψιλοκοροϊδεύει ο πιτσιρικάς τον χώνει που μπαστούλε, δεν μιλάς έτσι και τους ανθρώπους. Τον αποδέχονται στο τέλος, όλα ωραία, και στην ουσία δεν παθαίνει τίποτα, απλά χωρίζει και συνεχίζει τη ζωή του. Δεν έχει να κάνει τίποτα με το τι είναι gay. Ναι, έχει να κάνει με το τι είναι έφηβος και ένας άντρας και φτιάχνουν μια σχέση. Κατάλαβα. Αυτό. Ωραία. Τέλεια. Η ταινία, είπαμε, υπάρχει ακόμα στους κινηματογράφους, όποιος θέλει μπορεί να τη δει. Τώρα, διάβασα ακόμα ένα βιβλίο. Τι διάβασες? Διάβασα το Μισό Κόσμο, Μισός Κόσμος. Το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας της Τσακισμένης Θάλασσας. Το πρώτο ήταν το Μισός Βασιλιάς. Και όλα κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μισός Βασιλιάς, Μισός Κόσμος και το τρίτο ονομάζεται Μισός Πόλεμος. Θα το διαβάσουμε σε κάποια φάση στους επόμενους μήνες, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία τριλογία. Μιλάμε τώρα για φάνταση. Ναι. Το οποίο διαδραματίζεται σε έναν μεσαιωνικό παύλα λίγο Viking κόσμο. Γιατί είναι βοράς, οπότε χιόνια okay, ναι, ναι. Και όλοι είναι λίγο κάπως έτσι. Ο συγγραφέας είναι ο Τζο Αμπερκρόμπι. Γνωστός είναι αυτός. Τα συζητούσαμε ξανά, γιατί άμα θυμάσαι είχαμε κάνει και τη συνέντευξη του Ανδρέα Μιχαηλίδη πριν από 5-6 εκπομπές, τότε με τον Πάνισερ, όπου ο Μιχαηλίδης, ο οποίος είναι και αυτός εξαίρετος συγγραφέας, είναι ο μεταφραστής της τριλογίας. Okay. Και κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι σαν να περνάει και το ελληνικό στοιχείο μέσα με έναν τρόπο που το κάνει φυσικό. Πώς γίνεται αυτό? Στη γλώσσα. Α, στη γλώσσα, στη γλώσσα, ναι, ναι. Μπορεί, δεν το διάβασα στα αγγλικά ας πούμε, αλλά την θεά του θανάτου, αυτή μάλλον θα τη λένε death, το πιο πιθανό. Okay. Μπορεί να κάνουν λάθος. Αυτός δεν λέει ο θάνατος. Επειδή θέλουν να είναι, και στο βιβλίο, θέλει να είναι θηλυκό η θεά του θανάτου και του πολέμου, το έχει ως ηθανή, το οποίο... Το καταλαβαίνεις τι σημαίνει θανή, θάνατος, θανή. Ναι, οκ. Okay. Αλλά σε περνάει και σε μια φάση σαν να διαβάζεις κάτι το οποίο γράφτηκε στα ελληνικά. Τέλος πάντων. Κάνει πολύ ωραία μετάφραση. Αυτό είναι το νόημα του. Κατάλαβα το. Τώρα, βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο. Έχουμε τον Γιάρβι, ο οποίος από το προηγούμενο βιβλίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια θέση ισχύως. Για να μην πολύ spoiler, που δεν έχει διαβάσει το πρώτο. Όποιος δεν έχει διαβάσει το πρώτο, να πάει να διαβάσει το πρώτο. Και αυτή τη στιγμή ο πρωταγωνιστής του προηγούμενου βιβλίου δεν είναι πρωταγωνιστής αυτού του βιβλίου, είναι σε δεύτερο ρόλο. Και πρωταγωνιστές γίνεται η Thorn, το Αγκάθι, και ο Brand.
Και οι δύο είναι δύο πολεμιστές, η Thorn, και η οποία είναι φουλ πολεμουχαρής γυναίκα. Θέλει να σκοτώνει, θέλει να γίνει πολεμίστρια από πάντα, αυτό λέει, θέλω να γίνω πολεμιστές. Ενώ ο Μπραντ, ο οποίος έχει τα πάντα έτσι ώστε θα μπορούσε να γίνει ήρωας, είναι δυνατός, είναι πολύ καλός πολεμιστής κτλ. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι, δεν πολύ γουστάρει να σκοτώνει. Θέλει να κάνει το σωστό, αλλά δεν είναι σε φάση να βγούμε να κάνουμε πλιάτσικο, να βιάσουμε γυναίκες και να σκοτώσουμε παππούδες. Okay. Δεν είναι τόσο βόρειος. Δεν είναι τόσο βόρειος, ναι. Είναι η αλήθεια αυτή. Αυτοί οι δύο χαρακτήρες λοιπόν που δεν είναι καθόλου στερεοτυπικοί, γιατί και η πορεία τους είναι στερεοτυπική, και ας πούμε η Thorn τρώει όλο τον ρατσισμό του «είσαι γυναίκα, δεν θα γίνεις ποτέ πολεμίστρια», συν του ότι για πολύ σοβαρούς λόγους δεν μπαίνει στο στρατό. Δεν είναι ότι δεν μπαίνει επειδή δεν είναι γυναίκα. Και αυτό είναι ένα από τα plot twist που μ' αρέσουν εμένα. Δηλαδή η κοινωνία το έχει το μισογυνιστικό της. Η γυναίκα πρέπει να είναι σπίτι και να κάνει τα οικονομικά και να σκουπίζει και να μαγειρεύει. Αλλά ο λόγος που δεν μπαίνει στο στρατό δεν είναι αυτός. Δεν μπαίνει γιατί δεν είναι έτοιμη. Γιατί είναι full πολεμοχαρής και θα κατέστρεφε τα πάντα, ξέρω. Ναι. Δεν μπορείς να την εμπιστευτείς. Okay. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι ότι τα ωραία στοιχεία που έχει ο Abercrombie στα βιβλία του είναι ότι δεν κινείται με τα στερεότυπα του fantasy. Ας πούμε, για αρχή, το μονοπάτι του ήρωα, αυτό που λέμε σαν θεματική, ότι ξεκινάει κάποιος από χαμηλά και περνάει τις δυσκολίες και γίνεται ο ήρωας. Κλασικά, όμορφα και ωραία, Αρθούρος. Okay. Okay. Εδώ δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Είμαι στο πρώτο βιβλίο, το μονοπάτι του ήρωα του Γιάρβη είναι έμισε το. Είναι σαν να σου λέει την αλήθεια πίσω από το τραγούδι. Που το τραγούδι πάντα λέει ότι και σκοτώσε 8.000 άτομα μόνο με το σπαθί. Είναι η αλήθεια πίσω από τον άρχοντα. Την αλήθεια. Ο άρχοντας είναι λίγο παραμύθι. Ναι. Είναι λίγο το ταξίδι του ήρωα Φρόντο, ξέρω εγώ. Πίσω από αυτό τι υπάρχει. Okay. Okay. Και η Thorn και ο Μπραντ έχουν ένα τέτοιο πολύ ωραίο ταξίδι. Τα πράγματα στο μεγαλύτερο μας φτάνουν στο τελικό showdown, το οποίο έρχεται στο τρίτο βιβλίο, ο οποίο ονομάζεται Μισός Πόλεμος, οπότε καταλαβαίνεις τι έρχεται στο τρίτο βιβλίο. Οπότε ο Abercrombie τα πάει πολύ καλά με τη Σακισμένη Θάλασσα. Όποιος γουστάρει φάνταση να διαβάσει σε μια κατάσταση young adult προς ενήλικο. Α, okay. Okay, δηλαδή ο έρωτας που παίζει ανάμεσα στους πρωταγωνιστές είναι rom-com. Είναι λίγο ό,τι να είναι. Okay, εγώ γελούσα με τις μαλακίες. Τύπου Friends. Το λες και εγώ είτε σαν να πάσχει λίγο εκεί. Εκεί πάσχει, αλλά με τον τρόπο ότι είναι λίγο Friends κατάσταση, κατάλαβες, λίγο φιλαράκι. Ναι. Ο έρωτας μεταξύ τους και οι χαζομαρούλες που κάνουν, ωραία. Αλλά απ' την άλλη όλα τα άλλα που συμβαίνουν, όταν αρπάζει σπαθί και αρχίζει και κόβει λαιμούς, εκεί είναι adult κατάσταση. Του δίνει και καταλαβαίνει, ναι. Αυτά. Ωραία. Πάμε να ακούσουμε κομμάτι. Επιστρέφουμε με το Cloverfield 2. Cloverfield Paradox, ναι. Και όλο το story γύρω γύρω από αυτό, το οποίο νομίζω ότι θα συζητήσουμε περισσότερο για το story γύρω από αυτό παρά για την ταινία, παρά για την ταινία. Εντάξει, ναι. Και στο τέλος με κύριο review το Altered Carbon. Τώρα θα ακούσουμε από το live στο KEXP Johan Johansson, ο οποίο με στεναχώρησε πάρα πολύ με το θάνατο. Πιο πολύ από ότι οι προηγούμενοι. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Αυτό είναι το A Song for Europa. Ακούμε, επιστρέφω. Oh,
Αυτό είναι το A Song for Europa του Johan Johansson. Αρκετά ποιητικό. Ναι, αρέσει. Τα ακούω χτες το βράδυ. Όλο το live, κάπως έτσι πάει. Στεναχώρια. Λίγο μαυρίλα. Ναι, λίγο. Ταξίδι, ρε φίλε. Αυτό δεν είναι που μας άρεσε και σε όλα τα soundtrack που δημιουργούσε. Ναι, αυτό φαίνεται τέτοιο. Ότι σε ταξιδεύει. Σε ταξιδεύει. Πόσο μας ταξίδεψε όμως το επόμενο θέμα. Ωραίο. Λοιπόν, πάμε να τα χώσω λίγο. Όχι να τα χώσω, να πούμε λίγο από την αρχή τι παίχτηκε. Πάμε. Λοιπόν, αλλά πριν τα χώσεις και πριν. Όχι, να τα χώ, δεν εννοώ να τα χώσω. Να χωθώ, ναι. Να πω ότι συνέβη. Ναι. Πάμε, πες. Λοιπόν, θα πω εγώ σφήνα. Εδώ και καιρό φημολογούταν μια ταινία, το οποίο λεγόταν God's Particle, το σωματίδι του Θεού, το οποίο είναι το, υπάρχει σαν όρος από το CERN, θυμάσαι που είναι μερικά, ναι, χρόνια, ναι, ναι, που συζητούσαν για μια, για έναν επιταχυντή σωματιδίου που θα έκανε κάτι πειράματα για να βρει το λεγόμενο και σωματίδι του Θεού, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το Θεό. Okay, αλλά αν δεν κάνω λάθος και με ακούει ο καθηγητής Δημήτρης Μανσούρ να με διορθώσει, θα ήταν αυτό σωματίδιο που και καλά θα ευθύνεται για τη δημιουργία μάζας, που σημαίνει η ζωή όλη ξεκινάει από εκεί, το ότι μπορούμε και υπάρχουμε σαν στερεά σώματα, ξέρω, όχι στερεά, και αέρια θα μπορούσαν να είμαστε, τέλος πάντων, όλα αυτά μέσα από το σωματίδιο του Θεού, το οποίο το πήρανε σαν ωραίο όνομα. Πήγαν να κάνουν μια ταινία, φημολογούνταν πολύ καιρό. Φημολογούνταν ότι ανήκει στο σύμπαν του Cloverfield. Ακριβώς. Δεν ξέρεις σίγουρα αν ανήκε ή όχι. Όπως και το 10 Cloverfield Lane. Δεν είναι σίγουρο ότι ανήκε εξ αρχής. Δηλαδή, λένε ότι ξεκίνησε σαν ταινία, κάπου βάλτο σε κάτι έγινε, το πήρε ο J.J. Abrams. Διάβαζα σε ένα άρθρο ποια είναι τα κοινά συστατικά. Δηλαδή, έχουμε J.J. Abrams στην παραγωγή με την Bad Robot. Μερικούς άλλους οι οποίοι χώνονται μέσα σαν παραγωγή και τα λοιπά, οι οποίοι μπορεί να είναι οποιαδήποτε και οποιαδήποτε ταινία της Bad Robot, έτσι, και η Paramount μέσα και αυτή. Ταινίες που έχουν όλα αυτά τα συστατικά και θα μπορούσαν να κουρευτούν αναλόγως έτσι ώστε να γίνουν Cloverfield, τις παίρνουν. Είναι στη και φάση του πάμε και βλέπουμε στην πορεία. Να. Το οποίο για μένα είναι το πολύ πολύ καλό το όλο τέτοιο, ότι καταφέρνουν, ρε παιδί μου, να κάνουν ένα κόσμο που δεν τον έχουν σκεφτεί πιο πριν. Τους βγαίνει στην πορεία. Αυτό είναι το καλό. Μου θυμίζει λίγο το Lost αυτό. Ναι, αλλά είναι καλό γιατί από ποια άποψη? Από ποια το άποψη. Lost ξεκίνησε και λέγανε όλοι πω τι γαμάτο και τι τρομερό και τι φοβερό και τι φανταστικό πρώτη σεζόν. Ήτανε. Το Cloverfield δεν ήταν αυτό. Το Cloverfield το ξέραμε τρεις χωρίς τον Google. Το είχαμε δει λίγοι. Και όσοι το είχαν δει και το προτείνανε, λέγανε το νου σου έχει κάμερα στο χέρι. Και λέγαμε όχι, αυτή η μαλακία που ζαλίζεσαι. Και φεύγανε αριστερά δεξιά. Το 80% και βάλε δεν το έχει δει. Από τους χοροράδες η μισή και βάλε λέγανε αυτά με κάμερες στο χέρι, εντάξει, είδαμε το VHS, είδαμε ακόμα κανένα δυο, κουράζει. Οι άλλοι μαλακοί, οι παλιά που έγιναν όλα αυτά της μόδας, Blair Witch Project και ξέρω εγώ. Και τι τέτοια άρεσε, με το φάντασμα, πώς λέγεται αυτό, που βάζει όταν κοιμάται και βγάζει. Καλά, αυτό ήταν στο πιο μετά, το Paranormal Activity. Δεν μπορώ να πω το Paranormal. Που. Αυτοί κουράσανε την κατάσταση. Με πέντε ταινίες μετά δεν χωράει άλλο. Το 8 όμως που βγήκε το. Ήταν ωραία ταινιούλα το Cloverfield. Ήταν ωραία και εμένα μου άρεσε. Ήταν ωραία ταινιούλα. Αλλά ήταν μια ωραία ταινιούλα. Δεν ήταν καν ωραία ταινία να πεις, ρε παιδί μου. Okay. Δεν σηκώνει δεύτερη θέαση τόσο πολύ να πεις γουστάρω να το δω. Τι είχε όμως. Το βάλα να το δω και έκανα πολύ υπομονή στην αρχή. Μέχρι να ξεκινήσει τον πατριντή. Τι είχε όμως J.J. Abrams. Είχε αυτό. Και ξέρει να κάνει ένα πράγμα καλά. Είχε Matrix.
Ματρίδα. Συγκλησία. Δηλαδή γέννησε πέρα από μια καλή ταινιούλα και ένα καλό σκηνοθέτη. Mm-hmm. Τον είδαμε και στην πορεία. Εγώ έχω να πω ότι το εξής. Το μόνο, το καλύτερο πράγμα που συνέβη στο Cloverfield ήταν ο Abrams. Ο Abrams ξέρει να κάνει ένα πράγμα. Να σε βάζει κάτω, να γεμίζει με easter eggs και στοιχεία και περίεργα πραγματάκια και να γεμίζει με μυστήριο όλη τη φάση. Αυτό κάνει. Αλλά για... δεν ξέρει πώς να το δώσει ένα τέλος αυτό. Για δεν ξέρει. Αυτό το λόγο που λες ότι δεν ξέρει και ποιος είναι ο Abrams κτλ. Γι' αυτό διαφέρει από το Lost, γιατί το Lost ξεκίνησε σαν κάτι πολύ μεγάλο. Ενώ αυτό δεν ξεκίνησε σαν κάτι πολύ μεγάλο. Οπότε και οι απαιτήσεις θα πρέπει να μην ξεχνιόμαστε και να μην πάμε και να μην έχουμε την απέτηση ότι θα δούμε κάτι σαν το Lost, ας πούμε, και στο τέλος θα φάσει την ξενέρα. Εδώ εξ αρχής έπρεπε να περιμένεις το τσίζι του θέματος και το τσίζι της κατάληξης. Περίμενε. Διαφωνώ για τον εξής λόγο. Το Lost απέτυχε για τον εξής. Γιατί όταν έφτασε στο σημείο που έπρεπε να αρχίζει να εξηγεί, ο Abrams και όσοι ήταν από πίσω του είπαν ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί αυτό που τραβάει τον κόσμο σε εμάς είναι το μυστήριο. Οπότε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο έπρεπε να σου πετάει καινούργια μυστήρια. Τι δεν έχει το Leftovers, ας πούμε, Lindelof ήταν και στο Lost, δεν έχει σημασία ποιο είναι το μυστήριο. Ο Abrams δεν ήταν στο Lost. Ήταν στο Lost. Ήταν παραγωγός. Lindelof. Lindelof ήταν σεναριογράφος. Ναι, οκ. Okay. Τι δεν έχει το Leftovers, δεν έχει σημασία ποιο είναι η αιτία, η εξήγηση. Δεν έχει σημασία στο Leftovers. Τι δεν έχει σημασία στο Cloverfield, η αιτία. Δεν σε νοιάζει το τέρας που εμφανίζεται στο Cloverfield τελευταίο δευτερόλεπτο. Ούτε στο Cloverfield λένε σε νοιάζει ότι υπάρχουν εξωγήινοι. Επειδή βγαίνει στο τελευταίο δευτερόλεπτο και γίνεται. Στην ουσία δεν αλλάζει καν την ταινία αυτή. Μα στο πρώτο Cloverfield το ξέρει ότι υπάρχει το τέρας. Δεν. Με νοιάζει όμως γιατί ήρθε το τέρας. Όχι, δεν συνέβη γιατί ήρθε το τέρας. Όλο το νόημα ήταν αυτός και η αγωνία και το τρέξιμο και αυτό δεν ήταν η ταινία. Ενώ η δεύτερη ταινία είναι τελείως διαφορετική. Το κλειστοφοβικό το τέτοιο. Ναι, τρεις άνθρωποι, ο ένας μπορεί να λέει ψέματα και να είναι βιαστής, ο άλλος μαζί του ή όχι, και η κοπέλα προσπαθεί να ξεφύγει. Τίποτα. Τι με νοιάζει, άμα έχει εξωγήινους έξω, ποιος έφερε εξωγήινους, άμα θα γίνει ξανά ο άνθρωπος να σκοτώσει εξωγήινους. Δεν έχει καμία σημασία. Στο Cloverfield το Paradox έχουμε μια ταινία η οποία πάλι δεν σου λέει για τους εξωγήινους. Ναι. Πάλι δεν σου λέει για τους εξωγήινους. Δεν σου λέει. Ίσως, απλά σου λέει ότι σε βάζει σε διάφορες dimensions και σου βάζει σε διάφορα σύμπαντα. Απλά δεν σου λέει για τους εξωγήινους. Δεν σου λέω ότι αυτό είναι το πρόβλημα της ταινίας. Φυσικά και δεν αυτό. Το θέμα είναι ότι οι προηγούμενες ταινίες ήταν καλές ταινίες διαφόρων style horror, τα οποία είχαν μέσα sci-fi για πιπέρι, για μπαχάρι, κατάλαβες. Έπαιρνες αυτό είναι την... sci-fi που έχει κάποια λίγα στοιχεία horror. Ακριβώς. Και το χάνει. Το Paradox δεν είναι ωραία ταινία. Είναι μέτρια ταινία. Έχει κάτι τρύπες. Ωραία, μου το είπες και πριν τις τρύπες. Άσε τις τρύπες ήσυχες. Θέλεις να μιλήσουμε λίγο για τις τρύπες. Πρόσεχε. Γιατί τις είπαμε εκτός μικροφόνου. Θα φτάσουμε. Ωραία, ναι. Πηγαίνοντας, μπαίνοντας στην αίθουσα, δεν μπορείς να το πεις, αλλά ενώ κάθεσαι να το δεις, ρε φίλε. Μπαίνοντας στο browser. Ναι. Εγώ περίμενα εξ αρχής να δω αυτό που είδα. Να κάνω ωραίο χαβαλέ. Mm-hmm. Ως ένα σημείο ήταν ωραίος χαβαλές. Είχε μερικές ωραίες σκηνές χαβαλέ. Είχε μερικές σκηνές που, όπως λες, είχε μεγάλες τρύπες. Δεν εξηγούνται. Μισά το. Αλλά παρόλα αυτά, όταν το κλείσα και τέλειωσε, λέω: οκ, cool, ας πούμε, αλλά μέχρι εκεί τελείωσε. Περιμένω να δω το επόμενο. Δεν ρε φίλε όμως. Περιμένω να δω το επόμενο, γιατί τώρα σου ανοίγει. Δύο τέτοιου, ας πούμε. Τι δύο. Ό,τι θες σου πάει. Κλάιν μάιν. Αυτό όμως είναι αρνητικό. Γιατί οι προηγούμενες ταινίες ήταν καλές. Σίγουρα είναι αρνητικό. Και σε βάζει στη σκέψη να σκέφτεσαι ότι ο τύπος. Επειδή δεν περίμενε, θα μπορούσε να περιμένει κι άλλο και να μην την βγάλει αυτή η ταινία. Για ποιο λόγο να την βγάλει. Εξ αρχής ξεκινήσανε κατά νου ότι αυτό θα είναι μέσα στο σύμπαν του Cloverfield. Δεν βγήκε και ωραία ταινία όμως. Δεν βγήκε και ωραία. Αυτό θα σου πω ότι αν το πάει στην τύχη και παίρνω σενάρια ή ταινίες που αρχίζουν να γυρίζονται και βλέπω ότι δεν πάνε καλά και τις πετάω μέσα στο σύμπαν
και ψαρεύω δηλαδή στα τυφλά ό,τι βρω, mm-hmm. Δεν το λες και full duper αποτυχία. Δεν ξέρεις και την budget είχε. Δεν ήταν αποτυχία. Ξέρουμε ότι το Netflix έδωσε γύρω στα 50 εκατομμυριάκια για να πάρει τα δικαιώματα. Για να πάρει τα δικαιώματα. Που σημαίνει ότι δεν γίνεται να έχει 80 εκατομμύρια. Ένα εικοσάρι βαριά. Ένα εικοσάρι. Κι άμα έχει. Mm. Οπότε δεν ήταν ακριβή παραγωγή. Από τους ηθοποιούς το βλέπεις ότι δεν ήταν ακριβή παραγωγή. Μια χαρά ηθοποιεί όμως. Ναι, μια χαρά, αλλά δεν είναι κάποιος που θα πεις ότι πω ρε φίλε, ναι, παίζει αυτός. Όχι. Κανένας. Οπότε εγώ πιστεύω ότι δεν έγινε η ταινία με σκοπό ότι θα κάνουμε τώρα τη συνέχεια του 10 Cloverfield Lane και το πώς έγιναν όλα. Απλά τους βγήκε στην πορεία να το βάλουν μέσα. Έτσι γίνεται πάντα. Η διαφορά είναι ότι η προηγούμενη ταινία ήταν μια μέτρια προσκαλή. Ναι, ήταν. Η οποία έγινε ακόμα καλύτερη. Έγινε μέτρια προσκαλή όντας μέσα στο Cloverfield. Το 10 Cloverfield Lane, ναι. Ήταν καλή ταινία. Και βγήκε 8 χρόνια μετά το πρώτο. Ναι. Εδώ έχουμε 2 χρόνια μετά. Εδώ βιαστήκαν, σίγουρα. Βιαστήκαν και το κάνανε για το paycheck. Το κάνανε απλά για να είναι επίκαιροι. Και το μόνο που τους έκατσε καλά είναι ότι το Netflix υπάρχει και πλέον έχει και τη δυνατότητα και τη θέληση να παίζει εκτός των πρακτικών που έχουν οι υπόλοιποι και έτσι όσον αφορά το marketing list. Ακριβώς, ναι. Και τι γίνεται, έτσι όπως έγραψα και στο άρθρο, ανέβηκε στο Rox και στο Monkey Bros, όλοι είναι ευχαριστημένοι. Πρώτον, γιατί το Netflix έχει μέσα δεκάδες σειρές, μπορεί και εκατοντάδες, δικές του και μη δικές του, οι οποίες είναι καταπληκτικές. Τώρα έχει ρεμένα ολόκληρα τα φιλαράκια, έχει το Breaking Bad, έχει το Altered Carbon που θα μιλήσουμε σε λίγο, έχει όλα τα Marvel, Sense8, τις πουτάνας από σειρές. Έχει πολύ πράγμα γενικά. Ωραία. Και έχει μέσα και εκατοντάδες ταινίες. Και θέλει κάπως, το μόνο που θέλει δεν είναι να δει πολλοί κόσμος το Clover Paradox στα αρχίδια του. Θέλει το Netflix να το. Θέλει να δει Netflix. Θέλει να μπεις μέσα. Να πρέπει να σκέφτεσαι ότι αν κλείσουμε τη συνδρομή, δεν θα μπορούμε να είμαστε στη συζήτηση του viral. Και στην Αμερική έχει σημασία αυτό. Άκουγα ένα podcast που ήταν άνθρωποι κριτικοί, ξέρω εγώ κτλ. Που λέει ξαφνικά είμαι στο Twitter και γίνεται πανικός όλοι να συζητάνε για το Netflix και για το Cloverfield, να μπαίνουν μέσα, να βλέπουν ταινία, να γράφουν ταυτοχρόνως την εμπειρία τους, που δεν ήταν καλή εμπειρία, okay. Αλλά αυτό κάνει ένα κίνημα, φίλε. Λες εσύ τώρα ότι κάτσε λίγο, εγώ γιατί δεν μπορώ. Και ο πρώτος μήνας είναι δωρεάν. Μπαίνεις μέσα, βλέπεις το Paradox, λες κακά. Φαντάζεσαι να γίνει με το Annihilation. Ναι, λοιπόν, η ερώτηση πολλά του Γιώργου, ναι, είναι αν μπορεί να ξανακάνει τέτοια κίνηση ή αν θα κάνει τέτοια κίνηση ξανά το Netflix. Η απάντηση είναι Annihilation, το οποίο δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά είναι περίπου το ίδιο. Θα πάμε σε εκεί. Ναι. Θα πάμε εκεί. Λοιπόν, δεν έχεις Netflix. Βλέπεις όλος ο κόσμος να μιλάει για τη μαγιά που έκανε, που δεν ξόδεψε. Όχι, δεν ξόδεψε. Ξόδεψε αρκετά φράγκα για να κάνει τις δύο διαφημίσεις στο Super Bowl. 5 εκατομμύρια, 10. Ναι. Άμα έκανε Paramount την ελάχιστη διαφημιστική καμπάνια, θα πλήρωνε πολλά χρήματα. Αυτοί δώσανε κάνα δεκαριά εκατομμυριάκια για δύο Super Bowl διαφημίσεις και τέλος. Γεια σου. Και σου λέει, και με αυτό κάνει διάφορα. Σου λέει καταρχήν ότι δεν μας νοιάζει τόσο πολύ να σε πείσουμε ότι έρχεται κάτι γαμάτο. Εμείς είμαστε στο Netflix. Στο Netflix άμα κάθεσαι, ξαφνικά μπουμ, πάρε Paradox. Πάρε και το τέτοιο. Πάρε και το άλλο. Πάρε και εκείνο. Χωρίς να το περιμένεις, γιατί έτσι είναι το Netflix, ρε φίλε. Θέλει κατανάλωση. Θέλει να μπεις να καταναλώνεις. Και Full. Ότι πρέπει να είσαι εκεί. Αν δεν είσαι, θα έχεις προβληματάκι, φίλε.
άμα δώσεις. Τι προβληματάκι έχεις? Προβληματάκι ότι ξαφνικά εμεί θα πετάξουμε δίκαι κάτι και εσύ δεν μπορείς να είσαι μέσα στη συζήτηση. Και ειδικά αν είσαι. Α, θα χάσεις το τέλος. Ναι, θέλω να αυτό. Ότι... αυτό που σου πουλάει, ρε παιδί μου, σου πουλάει κατανάλωση, αλλά και πρέπει να είσαι εκεί συνέχεια. Mm. Οπότε να είσαι μέσα στα trends, στο τι είναι καινούριο. Πράγμα το οποίο για μένα είναι αρνητικό όσον αφορά το. Είναι business model. Ναι, είναι σαν business model, είναι καλό. Ακριβώς. Αν μιλάμε για σουβλάκια, μπέργκερ, μπιφτέκια και μπιζόλες κλπ. Ναι, θα το ήθελα να πρέπει να ξέρω, ας πούμε, να πάω να φάω καλό φαγητό. Okay. Αλλά όταν μιλάμε για ταινίες και τα λοιπά, δεν με πειράζει αν το χάσω και δύο μέρες και μια εβδομάδα, γιατί χαίστηκα κιόλας ποιο είναι το τρέντ και τι συζητάνε. Γιατί δεν ακούγεται. Ναι, okay, θέλω να σου πω ότι αυτό που είναι να δω, αν είναι να το δω και να μ' αρέσει και να το γουστάρω, θα το δω όπως και να έχει. Και τώρα ερχόμαστε εδώ να πούμε ότι εσύ μπορεί να μείνεις έτσι, αλλά το Netflix έτσι ζει από αυτούς τους ανθρώπους. Σίγουρα. Και δες τώρα τι γίνεται. Δεν έχεις Netflix. Ακούς όλο τον μπαμ που έχει γίνει. Κάνεις δωρεάν λογαριασμό και μπαίνεις μέσα. Βλέπεις το Paradox. Και μετά λες περνάει μήνα. Μόλις. Όχι, κάτσε, κάτσε. Μόλις πέφτουν οι τίτλοι τέλους και στο Netflix μικραίνει. Η οθόνη μικραίνει για να δείξει τους. Και σου λέει τι άλλο να δεις μετά. Τι να δεις μετά, μετά τι. Κανένα Altered Carbon. Το Altered Carbon, το οποίο είναι πολύ καλύτερο sci-fi. Μπήκες μέσα για να δεις sci-fi. Δεν ήταν και πολύ καλό. Τσεκράμε σκεφτό. Και ξαφνικά έχεις δει μια πάρα πολύ ωραία σειρά. Μετά θα. Θα... και θα κάνεις. Δεν θα την κλείσεις σύνδρομη. Θα μείνεις γιατί μέσα έχει άλλα τόσα. Και όλοι είμαστε ευχαριστημένοι. Το Overlord, που λένε ότι είναι η τέταρτη σειρά, μάλλον θα βγει ίσως και μέσα είναι στο 18. Overlord. Είναι η τέταρτη ταινία. Άς το Cloverfield. Θα βγει μέσα στο 18. Μάλλον. Μπορεί να βγει το 19. Θα κάνει τέτοια κίνηση τόσο στα κοντά. Και παίζει να είναι καλή ταινία και να βγει από την Paramount, γιατί η Paramount ήταν προσεκτική. Όλα τα δικαιώματα για τις επόμενες ταινίες είναι δικά της, άμα θέλει δίνει. Στο Netflix. Νομίζω ξέρτηκα, νομίζω ότι είχαν αποφασίσει από νωρίς το πώς θα το παίξουν το παιχνίδι. Εγώ και νομίζω ότι ήλπιζε η Paramount να έχει μια καλή ταινία και να κάνει τα νούμερα που έκανε το Ten. Δεν την είχε. Χώθηκε το Netflix μέσα με κίνηση. Σε μια κίνηση που συνεργάζονται τρεις γωνίες για να καταφέρεις να κάνεις κάτι γαμάτο. Το Paramount έχει την ταινία της. Δεν. Ή Paramount, βασικά τι λέω το Paramount. Τέλος πάντων, δεν χάνει φράγκα από την προώθηση της ταινίας. Το Netflix, όπως είπαμε, κέρδισε αυτό που κέρδισε. Το buzz. Το να σε έχει να συζητάς γι' αυτό. Εμάς, αυτό που κάνουμε τώρα. Αυτό που κάνουμε τώρα θα κάνει τον άλλο να πάει να κάνει. Να πάρει Netflix κάποιον, ίσως. Οπότε είμαστε κι εμείς θύματα του marketing. Για τις τρύπες θα μου πεις τώρα το Paramount. Και το τρίτο είναι ο Abrams, φίλε. Ο Abrams, ο μόνος δημιουργός αυτή τη στιγμή που μπορεί να κάνει τέτοιες κινήσεις. Η αλήθεια είναι θέλει. Εξυπνάδα, θέλει να έχει τέτοιο. Δεν το έχουν δείξει αρκετή τώρα, τα τελευταία χρόνια. Και ποια είναι η επόμενη κίνηση που θα κάνει, φίλε Γιώργο, που μας το ρώτησε αυτό στο Facebook? Είναι το Annihilation. Η ταινία. Annihilation. Το Annihilation θα βγει μέσα στο Φεβρουάριο. Έχει πάρει τρομερές κριτικές. Τρομερότατες κριτικές. Η κριτική που εμένα μου κάνει είναι ότι δεν θα την παίξουν σε παγκόσμιο release, γιατί είναι υπερβολικά σκεπτόμενη ταινία. Δηλαδή το διανοείσαι. Βγήκαν τώρα η παραγωγή, ποια εταιρεία είναι, δεν ξέρω που το έχει. Paramount, Sony, δεν ξέρω ποιοι το έχουν. Ποια εταιρεία το έχει. Paramount νομίζω πάλι. Και βγήκε και είπε, ναι, παραγγείλαμε την ταινία, δώσαμε το OK, δώσαμε τα φράγκα, αλλά δεν περιμέναμε κάτι τέτοιο. Περιμέναμε κάτι λιγότερο σκεπτόμενο. Δηλαδή περισσότερες εκρήξεις. Ναι, πιου πιου, μπαμ μπαμ και τα λοιπά. Και... τώρα είναι σκηνοθεσία σενάριο Alex Garland, που θα πρέπει, θα πρέπει να ξέρεις τι να περιμένεις. Θα πρέπει να ξέρεις τι να περιμένεις από αυτό. Εντάξει ρε φίλε, ξέρεις κάτι. Το θέμα δεν είναι για ποιο δεν μας λόγο και τόσο. Η Paramount αποφάσισε. Εμείς ξενερώνουμε που δεν το δούμε στο σινεμά. Δεν μας σταματάει κανείς να βρούμε κανένα καλό προτζέκτορα. Ή μια αίθουσα κινηματογραφική, ας πούμε. Γιατί όχι. Ναι. Δεν μας σταματάει κανένας.
Και, και το κα... Οπότε φίλε Γιώργο, αυτό λέμε. Μία ταινία για πρώτη φορά, high profile ταινία, θα βγει μετά από 15-20 μέρες στο Netflix για όλο τον κόσμο. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Μετά από αυτό θα έρθει το Irishman. Πάνω από 150 εκατομμύρια στο Σκορτσέζε. Βγαίνει νομίζω Κίνα κανονικά στις αίθουσες. Δεν ξέρω τι και... Κινέζοι βλέπουν Σκορτσέζε τη φάση. Ναι, έχει τα δικαιώματα νομίζω σήμερα διάβαζα ότι... Το διάβασα και εγώ, αλλά είναι τέτοιο ρε φίλε. Σκορτσέζε. Προφανώς. Βλέπουν βρήκε... οι Κινέζοι Σκορτσέζε. Ναι, ναι, γιατί όχι να βλέπουν. Είναι μεγάλη αγορά. Εσύ είναι καινούργια αγορά. Mm-hmm. Ρουφάει και αυτή σε σφουγγάρει και συνέχεια. Και εκείνο Netflix. Netflix, ναι, είναι παραγωγή Netflix. Okay. Οπότε θα βλέπεις ταινίες. Δεν είναι ότι θα βλέπεις ταινίες, είναι ότι... Στο Netflix εννοώ ρε παιδί μου, θα ναι. βλέπεις να μεγαλώνει το τέτοιο. Οι κινήσεις του Netflix δεν είναι να βγάλει καλές ταινίες. Καλές ταινίες πάει στο Sundance και τις αγοράζει. Θα βγάλει και καλές ταινίες κάποια στιγμή. Θα βγάλει ναι. και καλές ταινίες. Κάποια στιγμή. Έχει περισσότερες δυνατότητες να τις βγάλει τις καλές ταινίες από τις σειρές βασικά. Καλό ποιοτικό πράγμα θα βγάλει τις σειρές. Ταινίες θέλει να βάλει τον Will Smith μέσα και τον Ayer και ας μην είναι καλή ταινία. Και δεύτερη, στα αρχίδια τους, θα το βάλουν. Θα πάρει το Paradox. Σίγουρα μην έκατσα φαντάζεσαι να είδε ο CEO του Netflix το Paradox και να πει τι είναι αμάτη ταινία, κάτσε να το αγοράσουμε. Ούτε καν. Αυτά. Και τώρα που το σκέφτομαι το Paradox, για να πούμε και την ταινία λίγο δύο πράγματα. Ναι. Άμα το συγκρίνω, πραγματικά μιλάω τώρα, δεν αστείευομαι, αυτό θα πω. Άμα το συγκρίνω με το Life και το τι ήθελε να σου πουλήσει το Life, ωραία, και με τους πρωταγωνιστές που είχε, ακριβώς. Το Paradox μ' άρεσε, δεν λέω ότι είναι καλύτερο, μ' άρεσε, το ευχαριστήθηκα περισσότερο. Πέρασα καλύτερα, ρε παιδί μου, λέγοντας. Καλά, για το Alien Covenant δεν το συζητώ, το αναφέρω για χρόνια. Ήταν πολύ καλύτερο και από το Alien Covenant, ας πούμε. Okay. Το Paradox. Να έρθει. Δεν το έχω δει ακόμα το Covenant. Και σκέφτομαι να το. Δες το. Υποπτεύομαι ότι θα μου αρέσει. Δες το και τα λένε. Να κάνουμε εκπομπές περί εκπομπών. θα μου κλέψει την ατάκα μετά. Το Paradox, ας πούμε, μου άρεσε πολύ περισσότερο από το Life. Ρε φίλε. Και το Life το διάβαζα, και τράβαγα τα μαλλιά μου. Το βάζανε στις καλύτερες ταινίες του 17 κάποιες. Μου έλεγε ο άλλος οι 10 καλύτερες ταινίες. Το είχαν στο νούμερο 10. Ο άλλος έκανε οι 17. Ο άλλος έκανε οι 30 καλύτερες της χρονιάς. 10 συν 10. Οι 50. 10 συν 10 άξιες αναφοράς. 50 συν άλλες 50 αν έχεις δει τις πρώτες 50. Ναι, okay, είναι κάπου στις 50-80 καλύτερες της χρονιάς το Life. Αλλά... Ναι. Okay. Πρέπει να βάζεις ένα όριο κάπου. Yeah. Ξέρω εγώ, μην μπουλάς, ας πούμε. Μην... Sci-fi για τα πανηγύρια. Το sci-fi γράφει μέσα επιστημονική φαντασία. Ωραία, να το. Για το lifeless. Όχι, για το. για το paradox. Το επιστημονική σημαίνει ότι δεν μπορείς να είσαι τόσο ότι να είναι, ρε πούστη. Πρέπει. Έχει φαντασία όμως. Δηλαδή, κάποιος σκέφτηκε ένα χέρι. Κάποιος σκέφτηκε ένα χέρι. Να ναι. Θέλει να γράψει μόνο του. Χωρίς όμο. Αυτός που σκέφτηκε αυτό το χέρι έχει δει η οικογένεια Adams. Ήταν καλό. Ήταν σουρεάλ. Πρώτα απ' όλα, του ρουφάει το χέρι και λέει: μαλάκα το χέρι μου, ξέρω και το κοιτάς και λες: οκ, γίνεται καλό. Αλλά είναι στο ίδιο σημείο που έχουν βρει την άλλη μέσα. Οκ. Okay. Και λες: προσπαθείς σε εκείνο το σημείο να κρατήσεις τη σύνδεση και να πεις κάτι γίνεται. Μπαίνουμε σε spoiler καταστάσεις. Ωραία, ναι. Για μια καταπληκτική ταινία που στο Paradox. Προσπαθείς εκείνο. Φύγε. Πάμε. Προσπαθείς εκείνο το σημείο. Δεν προσπαθείς να κρατήσεις τη σύνδεση. Να πεις από τη στιγμή που αυτός βιδώνει εκείνο το σημείο που έχει γίνει πριν κάτι, κάτι παίζει. Μάλλον κάτι παίζει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ότι υπάρχει ένα σημείο στο σκάφος που είναι, ξέρω εγώ, χωροχρονικό κάτι. Ξανασχοληθήκαμε με αυτό το σημείο. Ποτέ. Νομίζω δεν πρόλαβε ή δεν είχε το χρόνο να το αναφέρει. Γιατί μετά του κόπηκε το χέρι. Και το χέρι του περπατούσε. Εμφανίστηκε, σερνότανε, πιανόταν από τα τρίχα. Ακριβώς, ναι. Και είχε και μυαλό το χέρι μόνο. Ζητούσε να γράψει και του δίνανε το στυλό και λέγανε γράψει. Και αυτό ναι, έγραφε. Το χέρι ξέρω. Είχε μυαλό. Ασχολήθηκε κανείς με το χέρι ξανά. Όχι. Είχαν και άλλα πράγματα ασχοληθεί. Όχι. Εδώ η άλλη εμφανίστηκε από κάποιο
άλλο σύμπαν παράλληλο μέσα στα καλώδια τα οποία είχαν, την είχαν γαζώσει. Ωραία, πολύ ωραίο σαν ιδέα. Στην ουσία η... το horror του τέτοιου που έβγαζε, ρε παιδί μου, ότι με το που άνοιξε και την είδε μέσα, λες, οκ, μαλάκα μου, είναι γαμάτο αυτό. Είναι ωραίο σκηνικό. Αλλά αυτό έχει μείνει. Ασχολήθηκε κανείς ξανά με το γεγονός ότι βρέθηκε η πηξίδα, πώς λεγότανε, το... εκείνη η μπάλα, τέλος πάντων. Φυγόκεντρο το... το. Ναι, πώς βρέθηκε μέσα του. Στο. Στο Ρώσο. Όχι. Πώς ήξερε το χέρι του βρέθηκε μέσα στο Ρώσο. Τίποτα. Πώς το χέρι μπορούσε. Είναι από άλλες διαστάσεις το καθένα. Οπότε έγινε ένα, έγινε ένα μπουρδελέ τέτοιο. Okay. Κανείς δεν ασχολήθηκε. Το θέμα είναι ότι αυτό δεν είναι ωραίο sci-fi. Ναι, είναι, είναι μέτρο. Είναι πρόχειρο. Είναι μέτρο και είναι πρόχειρο. Θα το συγκρίνουμε με το Altered Carbon, το οποίο θα συζητήσουμε καπάκι. Ότι πριν πεις, είχαμε. Οι ιδέες του sci-fi πρέπει να έχουν κάποια σημασία. Όχι απλά να πετάω. Πήγαινε λίγο στην εικόνα. Με το τσουβάλι. Στο Cloverfield. Πήγαινε λίγο, ρε. Έλα. Να σα πω. Ναι, πήγαινε, όχι απλά να πετάω. Έχουμε, έχουμε και βλέπουμε έναν, δύο, τρεις Αμερικανούς. Έναν Ρώσο, μια Κινέζα, ένα Μεξικάνο. Γερμανός αυτός. Γερμανό. Λείπει ο άλλος. Πού είναι ο άλλος? Κάτσε, ρε φίλε. Αμερικανός είναι ο, ήταν ο μαύρος ο πιλότος. Το αφεντικό. Τώρα, τώρα, εδώ. Εδώ. Μαύρη, εδώ το τρέλερ, ρε φίλε. Ναι, η μαύρη αυτό... είναι η Αγγλίδα. Ωραία, οπότε έχουμε αυτός Αμερικανό, είναι... Λατίνο, Κινέζα, Γερμανό. Χέρι, Ρώσο, ο άλλος που κοιτιόταν με το τέτοιο μέσα του. Τους έχεις όλους. Το generic της φάσης ότι παίρνουμε space station, ρε παιδί μου, και τους βάζουμε όλους μέσα. Μήπως είναι οι Ρώσοι που μας κάνανε πουστιά. Οι Γερμανοί. Μήπως είναι οι Γερμανοί τότε εσείς με το Β' παγκό και τα λοιπά. Πολύ. Σε φάση επιστρέφεις να βλέπεις ταινία του 80, του 90, ξέρω εγώ, και αφηγούνται μια ιστορία του 70, του 80 πάλι, έτσι παλιά, ρε παιδί μου, που υπήρχε το ψυχρό κλίμα και όλοι ήταν πράκτορες. Και όλοι ήταν κακοί. Ήταν λίγο χαζό. Εν τω μεταξύ, να σου πω κάτι. Το μόνο, σε μια φάση εγώ σκέφτομαι, λέω, θα είναι αυτό. Και σκέφτομαι εγώ, καλύτερη ιδέα για το plot twist από το Cloverfield Paradox. Και δεν βγήκε προφανώς αυτό που σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν ότι ο Γερμανός, και καλά στο δεύτερο timeline, ήταν αυτός που έκανε την πουστιά στο Cloverfield, στο Διαστημόπλαιο. Ναι, στο άλλο timeline. Ωραία. Ναι. Σκεφτόμουν ότι η Ξανθιά ήταν αυτός. Ήταν ο ίδιος, κατάλαβες, σε αυτό το timeline, σε αυτή τη διάσταση είναι η γυναίκα. Και θα κάνει την πουστιά, επειδή είναι η Γερμανίδα. Και θα ήταν, θα σκότωνε τον εαυτό της. Ήταν, θα ήταν πολύ ωραίο και δεν το έκανε. Δεν το έκανε. Θα μπορούσε να με προσλάβει. Είχε κάποια καλά τέτοιο, στο τέλος πάλι έκπληξούλα εκεί με το. Το οποίο ούτε αυτό εξηγείται. Εννοείται σε όλα τα Cloverfield. Δεν ήταν τόσο μεγάλα τα τέτοια. Εδώ είναι άλλο σύμπαν. Δεν είναι άλλο, γιατί είναι άλλο. Δεν είναι άλλο. Από που είναι άλλο. Είναι άλλο. Επιστρέφει το πρώτο. Δεν επιστρέφει το πρώτο, δεν σου λέει κανένα ότι επιστρέφει το πρώτο. Αφού κάνει την τέτοια. Μπορεί να πήγε σε τρίτο. Μέχρι ένα σημείο. Κοίταξε το ότι επιστρέφει το πρώτο. Δεν επιστρέφει στην πρώτη ταινία Cloverfield. Επιστρέφει στην αρχή τη ταινία που δείχνει την τύπησα με τον άντρα τη. Μπορεί να είναι αυτό το σύμπαν. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό που βλέπεις από την αρχή της ταινίας είναι το πρώτο Cloverfield. Κατάλαβες? Ναι, οκ. Okay. Κομπλέ. Οπότε... και στα αρχίδια μας. Ναι, ήταν ένα μέτριο, είχε χαβαλέ. Είχε το χαβαλέ. Εντάξει, ναι. Είχε ένα μικρό χαβαλέ, αλλά είναι. Σηκώνει το θάμα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πισωγύρισμα. Και είναι κρίμα, ρε φίλε. Είναι ωραία φάση τα Cloverfield. Δεν θα λαβωθεί ιδιαίτερα νομίζω το τέτοιο. Εδώ τώρα έχουν επιζήσει κάτι Fast and Furious που ήταν από τις 7-8 ταινίες οι 5 δεν βλέπονται, ξέρω εγώ, 6. Και βλέπετε μία, η πρώτη και η τελευταία, ξέρω, η προτελευταία πια ήταν. Καλά, ναι. Είναι μικρού budget, οπότε θα μπορούν να συνεχίσουν να βγαίνουν εφόρου ζωή. Πάμε να περάσουμε. Πάμε στο Altered Carbon. Κάτι που θα ήθελε να είναι. Πριν όμως μπούμε, τρελεράκι ρε φίλε. Έχουν και τρελέ. Βασικά θα βάλουμε κανένα τραγούδι. Άντε, βάλουμε στο τέλος. Ό,τι θες. Okay. Περνάμε κατευθείαν για να μην φτάσουμε πάνω από το 2 ώρα πολύ. Πολύ. Δεν θα κρατήσουμε μαζεμένα. Λοιπόν, τρελεράκι για το Altered Carbon. Επιστρέφουμε. Your body is not who you are. You shed it like a snake sheds its skin. We transfer the human consciousness between bodies to live eternal life.
How long have I been down? 250 years. Αυτό το τρελεράκι ένα κλιπ από το τρέλερ του Altered Carbon. Αν δεν κάνουμε λάθος, η πιο ακριβή, πλέον η πιο ακριβή παραγωγή, ναι, του Netflix. Πολλά χρήματα. Πόσο δηλαδή? Τα οποία πέσανε στην κυρία Καλογρίδη. Πρέπει να το βρω κιόλα γιατί δεν θυμάμαι το όνομα της. Η Λαέτα Καλογρίδης, η οποία είναι creator, μεγάλη παραγωγός, Avatar, Terminator, Genesis, και σε άλλα, του Cameron και του Ridley Scott. Δεν θυμάμαι. Είναι καλή παραγωγός το παιδί μου. Τώρα μεγάλη δεν τη λες και μεγάλη. Εντάξει, αλλά, μεγάλη, ναι, στην Ισήλα ήταν παραγωγός στο Avatar και το Avatar έβγαλε δύο. Ναι, είχε πολλούς παραγωγούς στο Avatar. Πάτα στο Avatar, ας πούμε. Τι να λέει. Ήταν και στο Terminator, Genesis. 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 Και στο Alexander ήταν σεναριογράφος, ξέρω εγώ. Το Alexander, ναι. Ναι, ναι. Το έχουν αποκηρύξει όλοι, ας πούμε, ξέρω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, το Alder Cabin, λίγο για, για την υπόθεση. Θα μιλήσουμε πάρα πολύ σύντομα, spoiler free, για να περάσουμε σε spoiler συζήτηση, ok. Ναι. 10 επεισόδια, βασισμένο σε τριλογία, ναι, τριλογία βιβλίων που ξεκίνησαν το 2000 κάτι με το Altered Carbon και έχει ακόμα δύο συνέχειες. Το οποίο το ένα δεν έχει σχέση τόσο πολύ με το άλλο στους γενικά, χαρακτήρες. Ναι, δεν έχει. Είναι διαφορετικό. Μόνο πρωταγωνιστής. Δηλαδή το πρώτο είναι εκεί, μετά πάει σε ένα άλλο πλανήτη, κάνει κάτι άλλο. Ναι, απλά δεν παίζει ο ίδιος. Ο ίδιος δεν παίζει. Αυτό το ντούκι που τον έβλεπες εδώ. Γιατί βγήκε και αυτός και δήλωσε στη συνέντευξη. Στα βιβλία, ο πρωταγωνιστής είναι ο ίδιος. Ναι, αλλά σε άλλο σώμα. Έχει άλλο σώμα, αυτό σου λέω. Ναι, είναι ο ίδιος λοιπόν. Ναι, οκ, εντάξει. Η υπόθεση μας είναι εξής. Μετά από καμιά 200 χρόνια στη φυλακή. 250. Στη φυλάκα, ο Τακέσι, ο οποίος ήταν ένας υπερβολικά καλός εκτελεστής κτλ. Κτλ. Τον βάζουν στο σώμα ενός πολύ σφίχτη. Σφίχτη μπάτσου. Σφίχτη μπάτσου ντούκι με τριγωνισμένα λαγόνια. Και κολαράκι σφιχτό που σπάει καρύδια, ξέρω, τα κολομάγουλα. Προηγούμενο με... της... πώς τη λένε, Χιγκαρέντα, η Μάρθα. Ρέτρο λέμε, άσε με λίγο να πω. Κάτσε, αυτός ο σφίχτης. Στο ζουμερό θα να πάω. Αυτός ο σφίχτης είναι αγορασμένος από τον Lawrence Bancroft, ένας από τους ζάπλωτους ανθρώπους του κόσμου αυτού, ο οποίος θέλει να μάθει ποιος τον σκότωσε. Τι σημαίνει αυτό? Πάμε λίγο στη βασική ιδέα αυτού του sci-fi βιβλίου σειράς. Έχουμε ανακαλύψει έναν τρόπο μετά από την εξερεύνησή μας στο διάστημα, ένα μέταλλο και μια τεχνολογία που μας επιτρέπει να βάλουμε την ψυχή, το μυαλό, όπως θες να το πεις, του ανθρώπου μέσα σε ένα και δίσκο. Και την καρδιά. Τραγούδι είναι αυτό. Okay. Αυτός ο δίσκος μπαίνει στη βάση του λαιμού και άμα πεθάνεις απλά το παίρνουμε, το βάζουμε σε κάποιο άλλο. Εκτός και αν καταστραφεί ο δίσκος. Εκτός αν καταστραφεί ο δίσκος. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό ξεκίνησε σαν κάτι πανέμορφο. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν για πάντα. Όμως καταλήγουμε σε έναν πολύ πραγματικό κόσμο, όπου οι πλούσιοι μπορούν να κάνουν τους εαυτούς τους ξανά και ξανά κλόνους. Οπότε να είναι στο ίδιο τους πανέμορφο σώμα, γιατί προφανώς θα αλλάζαν όλοι και θα γίνονταν πανέμορφοι. Ωραία. Forever. Με σκοπό έτσι, με τη δυνατότητα έτσι να μαζέψουν ό,τι χρήμα υπάρχει. Δεν θα κάνουν ποτέ τίποτα. Ναι, ακριβώς. Επίσης θα υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα υπερπληθυσμού. Δεν θα πέθαναν πιο πολύ και θα γεννούσαν κιόλας. Ναι, αλλά από την άλλη μπορείς να σκεφτείς ότι μέσω της απίκησης άλλων πλανήτων δεν μας νοιάζει ο υπερπληθυσμός. Το θέμα είναι ότι αν είσαι φτωχός, αυτό σημαίνει ότι και δεν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις κάποιο καινούριο εξελιγμένο σώμα, ή δεν παίρνεις καθόλου,
ή είσαι αναγκασμένος να πάρεις ό,τι σου δίνει η ασφάλειά σου από το κράτος. Μια γριά τζάκι. Είσαι δηλαδή ένα 75, ξέρω εγώ, όμορφος μοντέλο κτλ. Στην εμφάνιση και τον πίνεις για κάποιο λόγο. Τι, σε... τον πίνεις. Τον τρώω. Πεθαίνεις. Μαλάκα, ναι, οκ. Σε παίρνει το δίσκο σου και στον κοτσάρουν, ξέρω εγώ, σε μια γριά. Το να βυζεί το πάτωμα, το να βυζεί πάνω από τον νόμο. Με το πι. Κάπως αυτό έτσι. Βρήκαμε, λες τι, θα αλλάξει καλύτερα ο καθένα, ας πούμε. Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι. Οπότε, η ιστορία μας εξελίσσεται ως εξής. Ο Τακέσι αποδέχεται το να δουλέψει για τον Bancroft και να ανακαλύψει ποιος τον σκότωσε. Τώρα το ποιος σκότωσε σημαίνει ότι σκότωσε το σώμα. Ταυτόχρονα όμως, αυτός έχει αποθηκευμένα το μυαλό του στο cloud. Αυτός είναι, ναι, έχει τόσα λεφτά που μπορεί να κάνει αυτόματα save κάθε τρεις και λίγο, ρε παιδί μου, και ότι είναι σε δεύτερο δίσκο να έχει backup. Και να είναι πρακτικά αθάνατος. Αυτό έχει να κάνει και με το net neutrality, νομίζω. Όχι. Όχι. Ταυτόχρονα όμως μαθαίνουμε σιγά σιγά και την προϊστορία του Τακέσι, ο οποίος ήταν μέλος των απεσταλμένων envoy, όπως λένε στα αγγλικά, οι οποίοι στην ουσία είναι τρομοκράτες που είχαν σκοπό να αλλάξουν τον κόσμο αλλάζοντας το βασικό χαρακτηριστικό του εφιαλτικού νέου κόσμου, την Αθανασία. Γιατί σου λέει εδώ πέρα και πως λοιπόν μια sci-fi ιδέα έχει σημασία και απλά δεν την πετάμε με το τσουβάλι. Το τι είναι ότι υπάρχει η Αθανασία αυτή, τι δημιουργεί? Δημιουργεί αθάνατους πλούσιους ανθρώπους που βαριούνται τη ζωή τους και που δεν έχουν τον θάνατο σαν κάτι που μπορεί να τους σταματήσει. Δεν φοβούνται τίποτα. Και αυτό τι φέρνει? Όλα αυτά που σιγά σιγά δεν έχουν κανένα όριο στο τι θα κάνουν, ηθική, δεν, γενικά πέφτουν, ρε παιδί μου, σαν άνθρωπο. Ο Φρόιντ, ξέρεις τι έλεγε? Όχι. Υπάρχουν δύο δυνάμεις που κινούν τους ανθρώπους: η λίμπιντο και ο θάνατος. Η λίμπιντο θεωρεί την ανάγκη για αναπαραγωγή, να διονύσουμε το είδος. Θάνατος. Ο φόβος του θανάτου μας κάνει να κάνουμε διάφορα πράγματα. Το ότι εσύ θα σηκωθείς σήμερα, αύριο, να πας δουλίτσα, είναι επειδή... Είναι επειδή... Ναι, okay, σε μία τέτοια, ναι, θέλεις να έχεις χρήματα για να μπορείς να ζεις όσο καλύτερα γίνεται πριν έρθει ο θάνατος που έρχεται μέσα σε 50 χρονάκια από τώρα, για όσους είναι πάνω των 20, στα 80 σου, 90 θα πεθάνεις. Πρέπει τώρα να ξεκουβαληθείς για να έχεις καλή ζωή, γιατί δεν έρχεται αυτό το πράγμα. Δεν έχεις αιώνια, δεν θα είσαι 20-30 αιώνια, έρχεται ο θάνατος. Και αυτό σε κουνάει να κάνεις πράγματα. Εδώ δεν το έχουν αυτό το πράγμα. Δεν έχουν κανένα φόβο, οπότε τίποτα δεν μπορεί να τους ευχαριστήσει. Δεν εξελίσσονται σαν άνθρωποι. Αν το θυμάσαι, οι νεοκαθόλικοι το λένε αυτό. Ναι. Και οι νεοκαθόλικοι που ακόμα ένα γαμάτο. Δηλαδή, πώς φτιάχνεις ωραίο sci-fi, ρε φίλε. Ή πώς προσπαθείς. Το ότι υπάρχει αθανασία, τι σημαίνει αυτό για τις διάφορες πτυχές ανθρώπινης ζωής? Υπάρχει καινούργια θρησκεία. Οι καθολικοί πλέον πρέπει να προσαρμοστούν με το γεγονός ότι δεν υπάρχει θάνατος πλέον. Βασικό χαρακτηριστικό του χριστιανισμού και οποιασδήποτε άλλες θρησκείες είναι ότι πεθαίνεις κάποτε. Γιατί θα κάνεις αυτή τη ζωή έχει επίπτωση στην επόμενη ζωή. Τώρα εδώ. Εδώ δεν έχει. Και γι' αυτό υπάρχουν οι νεοκαθόλικοι οι οποίοι λένε δεν δεχόμαστε να κάνουμε μία πώς το λένε, αλλαγή σώματος όταν πεθάνουμε. Γιατί και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτοί μπορούν μέσα στα 100 χρόνια να ζήσουν μία φουλ ζωή, ενώ η τύπισσα, η κόρη του Bancroft, στα 65 της φέρεται σαν πιτσιρίκα μαλακισμένη. Και όταν, ας πούμε, ο Bancroft λέει τι έγινε, τι έκανα λάθος και ο γιος μου είναι έτσι όπως είναι, τι του λέει ο Τακέσι? Δεν τον άφησες να ζήσει. Δεν ζει πλέον. Περνάει την ώρα του.
αυτά. Σε αυτό το κομμάτι. Ταυτόχρονα. Α! Γυρνάω πίσω. Άρα, παίζει και ένα μεγαλύτερο ιδεολογικό κομμάτι του Τακέσι και της προϊστορίας του και όλα αυτά που έμαθε και τον ενέπνευσαν να αποκτήσει μια πορεία στη ζωή του συγκεκριμένη, τέλος πάντων, ως, να το πούμε, αντικαθεστωτικός τρομοκράτης. Ναι, οκ. Okay. Δεν ξέρουμε από εδώ και πέρα με το τέλος της σεζόν πού θα πάει όλο αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα πάει να δούμε, δεν θα πάει σε μια ιστορία που θα είναι άσχετη. Εκεί, προς εκεί πάει, προς το μεγάλο πόλεμο ανάμεσα στην ουσία στους πλούσιους και στους φτωχούς, ρε φίλε. Δεν θα πας στο δεύτερο βιβλίο, λες? Δεν νομίζω να το κάνουν αυτό, όχι. Καταρχήν θα πρέπει να αλλάξουν όλο το cast. Ναι. Όλο. Και δεν το κάνεις αυτό. Δύσκολο. Ναι. Είναι δύσκολο. Αν και ο πρωταγωνιστής αυτός, ο Κίναμ, βγήκε εκεί, είπε, παιδί μου, ότι δεν νομίζω, λέει, ότι θα είμαι στη δεύτερη σεζόν, γιατί δεν νομίζω, ξέρω... παίζει το Τακέσι. Ότι θα ακολουθήσει το βιβλίο, λέει. Μπορεί. Νομίζει ότι η εταιρεία θα ακολουθήσει το βιβλίο. Εγώ πιστεύω ότι θα τον έχουν σε β' ρόλο, στο ρόλο του μπάτσου που ήταν αρχικά το σώμα του, του γκόμενου της Ορτέγκα. Οκ. Okay. Ναι, της Μάρθας, της καταπληκτικής αυτής κοπελιάς. Πόλο έχει παίξει. Τι έχει παίξει το Πόλο? Η οποία είναι... εντάξει. Μεξικάνα, okay. Δεν έχει παίξει πουθενά αυτό το Η τύπησα είναι, εντάξει. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Κοίτα. Όλο αυτό που είπες το καταλαβαίνω. Ωραίο, πολύ καλό. Δεν μπορούσε όμως να στο δείξει. Δεν μπορούσε να στο δείξει. Να στο δείξει όπως θα έπρεπε, ρε παιδί. Δηλαδή είναι τόσο ωραία στο μάτι η σειρά. Και οι πρωταγωνιστές και οι σκηνές και το γυμνό που έχει και όλα όσα έχει. Και από... ο κόσμος, έτσι. Και θα μπορούσαμε να το όλο πούμε, το σύμπαν, παιδί μου. Θα μπορούσαμε να το πούμε άνετα ότι μοιάζει στην καταπληκτική φωτογραφία που είχε το Blade Runner. Ναι. Με τα ίδια ναι, φώτα. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε ότι μοιάζει. Με την ίδια ψυχεδέλεια. Πάρα πολύ όμορφο. Απλά δεν μπορούσε να σου δείξει την τροφή. Ήταν πιο πολύ για το μάτι η σειρά. Το μεγαλύτερο μέρος της, δηλαδή, σε κέρδιζε από αυτό που έβλεπες. Τροφή για σκέψη δεν μπορούσε να σου προσφέρει τόσο πολύ, γιατί το είχαν. Σε αρκετά σημεία το είχαν. Άρα, θα διαφωνήσω λέγοντας το εξής, ότι δεν το είχαν. Η τροφή για σκέψη υπάρχει, συζητώντας για όλα αυτά που συζητούσαμε πριν και άλλα τόσο. Για τη δυνατότητα. Τώρα σκέψου, η θρησκεία, την αθανασία. Ναι, όλα αυτά... στο μετά τη σειρά, ρε παιδί μου, σαν κουβέντα υπάρχει. Θα συμφωνήσουμε. Η σειρά σαν σειρά όμως έπασχε στο κομμάτι των διαλόγων. Να. Της... αυτό. Μαζί με της όλα. Της υποκριτικής, των δραματικών σκηνών, εκεί έπασχε. Των δραματικών σκηνών, δεν θα το. Στις περισσότερες ήταν λίγο. Μιλούσε ο Μπάνκροφτ και έλεγε τώρα το εννοεί ή. Δεν το εννοεί, το κάνει. Λέει, κάνει ψέματα, ας πούμε. Μιλούσε λίγο μεξικάνο με τη μάνα της, εκεί το είχε. Εκεί ήταν καλό το κομμάτι. Ο άλλος, ο γερμαναράς, ο πώς τον λένε, δεν το είχε, ρε φίλε. Ποιο ήταν? Αυτός, πώς τον λένε, ο πρωταγωνιστής. Ο Κίναμαν, γιατί δεν λες γερμαναράς? Σαν γερμαναράς ήταν. Ντούκι ψηλό, ξέρω, ξανθό ήταν λίγο. Μη ζηλεύει. Ναι, στερεοτυπικό το έχει που λέω. Νομίζω ότι εκεί το είχαν. Εγώ θα πω το εξής. Δεν είναι ότι μειώνει την αξία όλων των φιλοσοφικών ερωτημάτων, αλλά την αξία είχε πολύ τσίζι διαλόγους. Ο έρωτας που παίζονταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές ήταν ό,τι να είναι. Τα φιλοσοφικά ερωτήματα παραμένουν. Παραμέναν και στο Matrix. Ναι, ρε φίλε. Okay. Πέρα από το πρώτο Matrix όμως, τα υπόλοιπα, ό,τι φιλοσοφικό ερώτημα και να είχε, το χάνε. Εδώ είναι πολύ ωραία η βόλτα, θα το δεις 10 επεισόδια, θα καραγουστάρεις, παρόλα τα χαζά που θα έχει μέσα, αλλά δεν είναι κάτι που θα τελειώσει και το καλοκαίρι θα πεις πω πω ρε φίλε να ξαναβλέπω εκείνη, πω πω τι γαμάτο ήταν το τέτοιο. Ήταν ωραίο, εντυπωσιακό, αλλά μέχρι εκεί νομίζω.
Okay. Για μένα τουλάχιστον. Καταλαβαίνω πως το λες, καταλαβαίνω και για ποιο λόγο το λες. Απ' την άλλη, εγώ θέλω να το ξαναδώ το Altered Carbon. Σε ψήνει το ξαναδείς. Όχι να το ξαναδώ, να δω τη δεύτερη σεζόν. Α, ναι, δεύτερη okay. σεζόν όταν θα βγει, ναι. Αν κρατήσει τα επίπεδα της δράσης, αυτά τα επίπεδα τα κρατήσει καλά, θα και εγώ ψήνω να το ξαναδώ. Και... ποια ταινία είναι? Ξέρεις τι, τι σκέφτομαι, ότι επειδή το Sense8 απέτυχε στο Netflix, ωραία, δεν τράβηξε το buzz που ήθελε το Netflix. Ναι, αυτό το τράβηξε. Αυτό το τράβηξε. Αντιθέτως. Γιατί η αλήθεια είναι ότι το Sense8, ενώ θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο κομμάτι του sci-fi και των φιλοσοφικών ερωτημάτων που βάζει είναι στα ίδια επίπεδα. Ναι, okay. Και το Sense8 ήταν διασκεδαστικό, αλλά όχι έτσι. Αυτό είναι λίγο, είναι λίγο Fast and Furious σε κάποιες φάσεις. Είναι, αλλά και είναι ωραίο σαν γίνεται Fast γρήγορα. Αυτό. Γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και αυτό ξενίζει. Αλλά απ' την άλλη θα μπορούσαμε να γράψουμε αναλύσεις επί αναλύσεων, θα μπορούσα να γράψω για το για κάθε θέμα. Έπιασε δύσκολα θέματα, ωραία θέματα, ρε παιδί μου. Τα έπιασε και μερικά σημεία με ωραίο τρόπο. Απλά συνολικά σε αφήνει λίγο ανικανοποίητο σε αυτό το κομμάτι ότι ναι, μεν πήγαινε να το πιάσει, αλλά δεν είχε από πίσω ούτε τους πρωταγωνιστές ούτε τους σεναριογράφους για να γράψουν το διάλογο ωραία και σωστά για να το πάνε λίγο παραπέρα. Δεν θέλανε. Όχι, δεν είχαν. Δεν θέλανε να το κάνανε τόσο σοβαρό. Ναι. Πιστεύω ότι είναι λίγο γραμμή του Netflix μέσα από το κώδικα που λένε, τον αλγόριθμο. Που βλέπει, τι βλέπει ο κόσμος. Ναι, άμα ήταν έτσι, το δέχομαι. Ότι αν δεν θέλανε και θέλανε να παρουσιάσουν αυτό, το δέχομαι ότι ήταν πολύ επιτυχημένο. Δεν θέλανε να κάνουν Blade Runner. Θέλανε να κάνουν κάτι διασκεδαστικό. Ναι, έτσι το πετύχανε. Okay. Σίγουρα. Είναι αυτό. Διασκεδαστικότατο. Ναι. Όμως, για όποιον ας πούμε θα πει ότι δεν είναι αυτό που θα μπορούσε να είναι, εγώ θα σου πω ότι όχι, είναι ακριβώς αυτό που θέλει και μπορούμε να κάτσουμε να κάνουμε συζητήσεις πολλές μέσα από αυτό το οποίο μας πρόσφερε το Altered Carbon. Ποιο θες να πιάσουμε και να το συζητήσουμε έτσι 5 λεπτάκια? Θα σποιλάρουμε, γιατί όχι, είπαμε ότι είμαστε σε free τέτοιο. Θα... στην αρχή με το ξεκίνηση είπες ναι, free ωραία. Τέτοιο. Ναι, το ξέχασα κιόλας. Λοιπόν, μπαίνουμε σε spoiler καταστάσεις. Όπως γνωστόν, δεν σποιλάρουμε ποτέ. Ακριβώς. Μπαίνουμε σε spoiler καταστάσεις. Οπότε, αν δεν έχεις δει το Altered Carbon, μπορείς να κλείσεις εδώ. Έτσι, κλείσεις 10 λεπτά και το κλείνουμε. Και πάμε να μιλήσουμε για ένα από τα θεματάκια. Ρίχτε. Το Altered Carbon. Θες να πούμε. Θες να πούμε για τις σεξουαλικές διαστροφές των πλουσίων. Και βλέπεις τι γίνεται, πώς το παρουσιάζει εδώ πέρα το... Είναι σεξουαλικές διαστροφές των πλουσίων, γιατί απλά μόνο οι πλούσιοι έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν τόσο πολλά χρόνια. Mm-hmm. Αν την είχαν και οι πιο φτωχοί, ναι, ναι, ακριβώς, ναι. Θα κάνουν το ίδιο πράγμα. Ναι. Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί θα είχαν βαρεθεί σε κάποιο σημείο όλα τα ίδια και τα ίδια. Οπότε ωραία. Σου λέει, από τη στιγμή που δεν υπάρχει... Δεν ξέρω αν υπάρχει νομικό πλαίσιο σε εκείνη τη συγκεκριμένη σκηνή, ρε παιδί μου, ή γενικά, ή μπορείς να το πάρεις με τεχνητή νοημοσύνη και να βγάλεις τα γούστα σου έτσι. Mm-hmm. Προφανώς και θα το δοκιμάζανε πάρα πολύ. Μέσα. Δες τώρα από τι τον γίνεται. Γενικό πληθυσμό. Δες τώρα τι γίνεται. Υπάρχει ένα μπουρδέλο κάτω στη γη, όπου είναι η κόρη του Μαύρου, η οποία, άμα θυμάσαι, εκεί πέρα. Μπορείς να τις σκοτώσεις το γαμίσι, και δεν το λέμε μεταφορικά, να τις σκοτώσεις και αυτές απλά θα αλλάξουν σώμα. Σώμα. Αυτό είναι νόμιμο εκεί πέρα. Οκ. Okay? Ναι. Γιατί ο Bancroft το έχει κάνει αρκετές φορές. Το λέει ξανθιά, μπλα μπλα κτλ. Κτλ. Δες τώρα τι γίνεται. Η βίλαν της σειράς, η αδερφή του, έχει χτίσει ένα μπουρδέλο πάνω από τα σύννεφα, το οποίο είναι αποκλειστικά για τους πολύ πλούσιους και πολύ πιθανό να μην το γραφεί κιόλας. Ο λόγος που είναι εκεί πάνω είναι για να μην είναι στους νόμους. Εκτός νόμου, μάλλον. Ναι, θα μπορούσε, ξέρω εγώ. Ναι. Πάνω μόνο μεθ, ξέρω εγώ. Ακριβώς.
Εκεί πέρα. Μεθ. Μεθ νομίζω το. Γιατί είναι Μεθούσαλα. Ναι, Μεθούσαλα. Μαθουσάλας στα ελληνικά. Εκεί πέρα λένε στις κοπέλες ψέματα ότι άμα σε σκοτώσει ο άλλος, τότε θα σου αλλάξουμε. Θα σου αλλάξουμε σώμα. Αλλά δεν το κάνουν. Και τι κάνουνε? Τους κάνουνε πούστικα μέσα στον κώδικά τους ότι είναι νεοκαθολικοί, άρα δεν μπορούν να τους να τους ξαναβάλουν σε ένα σώμα για να πούν ποιοι ήταν αυτοί που τους σκοτώσανε. Και, τους πετάνε τα πτώματα. Ναι. Τα πετάνε τα πτώματα όπου να είναι, ξέρω, φαντάζομαι ότι όχι όπου να είναι. Από ψηλά ρε παιδί μου και όπου πέσουν. Συγκεκριμένο δεν ήταν έτσι. Ναι. Okay. Αλλά πετάνε τα πτώματα. Για ποιο λόγο το κάνουν? Έχει πετύχει αυτή η επιχείρηση αυτής της γυναίκας. Γιατί ο πλούσιος έχει φτάσει σε αυτό το σημείο που δεν του φτάνει καν να σκοτώνει την άλλη. Να τη σκοτώνει κυριολογικά, να τη βλέπει να πεθαίνει. Θέλει να ξέρει ότι θα τη σκοτώσει, θέλει... και δεν θα ξαναγίνει. Ακριβώς. Θέλει να τη σκοτώσει. Και αυτό όταν και το καταλαβαίνουμε στα τελευταία επεισόδια. Ρε φίλε, λες τι φόπο μαλάκα. Δεν σε, το πώς σε έχουμε... βάζει λίγο σε αυτό το πράγμα ότι πού μπορούμε να φτάσουμε σαν άνθρωποι. Και γι' αυτό μου ξαναλέω, καταπληκτικό sci-fi. Παίρνεις αυτή την ιδέα. Σώματα. Μπορείς να σκοτώσεις την πουτάνα, ξέρω εγώ, πηδώντας τη, και να πάρει αυτή σώμα ξανά και να... που σημαίνει ότι αυτή η γυναίκα ή ο άντρας έχει ζήσει όλο αυτό το πόνο, το θάνατο, όλα αυτά τα έχει ζήσει. Και θα τα έχει και στην επόμενη, στο επόμενο σώμα. Ακριβώς. Και όλο αυτό δεν φτάνει. Πώς θα το τραβήξουμε κι άλλο? Πώς θα τραβηχτεί αυτό από τα μαλλιά να το πάμε αλλού? Πόσο πιο άρρωστο μπορεί να γίνει? Πάρ' το. Έτσι. Ναι. Σε αυτά το πετυχαίνει, παιδί. Ναι. Ας το. Τη σύγκριση, ναι. Έχουμε αποτελεί. Έχει βαθύ τέτοιο. Έχει αρκετά δυνατά σημεία που σε βάζει να σκεφτείς μέχρι πού θα φτάσει, πού μπορείς να φτάσει. Άλλη καταπληκτική ιδέα που ούτε καν ασχολείται καθόλου μαζί της είναι το ότι φαντάσου οι τεχνητές νοημοσύνες βαριούνται γιατί δεν ασχολείται κανείς μαζί τους πλέον. Είναι τόσο ξεπερασμένο. Ναι, είναι τόσο ξεπερασμένο. Εδώ εμείς αλλάζουμε σώματα και εσύ τώρα μου λες για ένα ρομπότ, ας πούμε, που. Ακριβώς. Και ο πρωταγωνιστής, β' ρόλος AI που παίζει τον Edgar Allan Poe, ο οποίος θέλει να γίνει στην ουσία ο Watson του Takeshi, ο βοηθός στο... Τι γάμα του! Και να τα κάνει όλα αυτά με τον τρόπο που θα μπορούσε να έχει ο Poe, με αυτό το gothic, μυστηριώδες. Πολύ στη like, ρε φίλε. Εκεί θα μπορούσε νομίζω να αναπτυχθεί περισσότερο. Θα έπρεπε λίγο να αφιέρωσε αρκετό χρόνο, είναι η αλήθεια. Έχει χίλια δύο πράγματα. Ένα αυτό, ένα το κομμάτι με την Αθανασία και τι σημαίνει αυτό και τα λοιπά και τα λοιπά, και όλο το κομμάτι του μπορεί να έρθει στις επόμενες σεζόν με την επανάσταση που μπορεί να ξαναχτιστεί σιγά σιγά. Θεωρώ ότι αφιέρωσε πολύ χρόνο, αν και ήταν για ένα επεισόδιο σχεδόν, στο πριν. Και να. Το οποίο πριν δεν μ' άρεσε ιδιαίτερα. Okay. Ήταν λίγο βαρετό τα λογίδρια και ο λόγος της αρχηγού και μέντορας και ξέρω εγώ, που έλεγε και έλεγε και έλεγε και το βλέπες. Και όλα αυτά που έλεγε σε όλα τα προηγούμενα επεισόδια εσύ τα έχεις δει, τα έχεις ζήσει, τα έχεις, είχαν περάσει, ρε παιδί μου, και στα ξαναμετέφερε σε ένα ολόκληρο επεισόδιο και ήταν σε φάση, ξέρω εγώ, που μάλακα μου, ξέρω εγώ, γιατί δεν αφιερώνεις περισσότερο χρόνο στην αδερφή του και στο πώς, ας πούμε, λίγο κατάντησε, να στη δείχνει από σκιές μέσα, να στη δείχνει λίγο κάπως στο πώς έφτασε σε εκείνο το σημείο. Να, και αυτή ήταν λίγο ψυχρά στην έδειξε ότι α, έγινα τελικά, είμαι αυτήν η κακιά. Ίσως αν ήταν να μην απαιτήσω να κοπεί το κομμάτι όλου του cheesy
που το χάλασε στην. Δεν θα ήταν ιδανικό, τέλος πάντων. Ναι. Η ανάπτυξη του χαρακτήρα της αδερφής λίγο παραπάνω, ίσως εγώ θα έλεγα ότι είναι το μοναδικό πρόβλημα της σειράς. Πραγματικό πρόβλημα, οκ. Ναι, θα μπορούσε δηλαδή, να είναι λίγο παραπάνω. Άμα την έχτιζες παραπάνω, θα μπορούσε να καταλάβεις τι κάνει όλα αυτά που κάνει. Την αγάπη για τον αδερφό έπρεπε να την. Στα τελευταία επεισόδια δεν μπορούσες να συνδεθείς, ρε παιδί μου, με αυτό όταν έλεγε αυτήν. Θέλω να είμαστε μαζί, αδερφέ μου. Δεν θέλω να σε έχει κανένας άλλος, ας πούμε. Ποια είναι αυτή η καριέρα που αγαπάς, ποιος είναι αυτός, ποιος είναι εκείνος. Εγώ δεν μπορούσα να συνδεθώ. Να την καταλάβω, να πω ότι ναι, ρε παιδί μου, αυτή που βλέπω που μιλάει, ότι το πιστεύει αυτό. Και όχι μόνο η αγάπη για τον αδερφό της, αλλά το πώς μέσα σε αυτά τα 250 χρόνια κάτω, όπως έκανε, πώς έφτασε μέχρι το σημείο να είναι τόσο ψυχρή και απάνθρωπη που να χτίσει αυτό το μπουρδέλο. Ναι, δεν δε στο μετέφερε. Φορώντας ρούχα ή και μη φορώντας. Ναι, και όλο αυτό στην ουσία θα έκανε καλύτερο το θάνατο της στο τέλος. Τι φάση εκεί με το... που σκάει Μεξικάνα μέσα και φεύγουν όλες η μία μετά την άλλη μετά το... μέσα στα... η κλόνη. Δεν καταλαβαίνω. Που αρχίζει να σκοτώνει τον ένα μετά τους άλλους κλόνους της τύπησας. Α, ναι. Τι φάση. Τι χαζή η σκηνή αυτή. Αυτή ήταν χαζή σκηνή. Τι φάση. Πώς σηκωθήκαν όλοι το ένα μετά το άλλο. Τι είναι, ρομπότ. Όχι. Απλά η φάση ήταν ότι πήγαινε το... είναι... είχαν μέσα τέτοιο ρε παιδί μου, τι πήγαινε, μετεφέρονταν ανά πάσα στιγμή αστραπιαία ο δίσκος δηλαδή. Μέσα του κλάντ από το ένα στο άλλο. Ο δίσκος. Τα δεδομένα μεταφέρονταν. Τα δεδομένα, ναι. Απλά ήταν χαζό όλο το τέτοιο ότι αυτή η ίδια η τύπησα τους έβγαλε όλους τους κλόνους έξω. Δηλαδή πόσα λεφτά έχασε για αυτόν τον λόγο και το λέει μετά. Τους έβγαλε όλους έξω και δεν έκανε τίποτα στην ουσία. Ενώ θα μπορούσε να. Πάει αλλού σε κάποιο άλλο φαντάζομαι θα είχε ναι. Ένα σώμα κάπου να βγει εκεί να πάρει τηλέφωνο και να στείλει τους τέτοιους. Ήταν λίγο χαζό το δίκιο. Ναι, ήταν ίσως και ναι το μόνο απλά για το μάτι για, ναι, να, έχεις, για να έχεις τη σκηνή αυτή με τη γυμνή και την άλλη να πυροβολούνται μεταξύ τους και να έχεις τα πτώματα και να είναι όλες οι. Ναι, δεν μπορούσε να τη δείξει 5 δευτερόλεπτα γυμνή, ας πούμε την έδειξε 30 δευτερόλεπτα γυμνή σε 10 διαφορετικά σώματα. Και να σκοτώνει τώρα. Και να σκοτώνει συνέχεια. Ναι. Cool σαν ιδέα. Ναι, αλλά προβληματικό. Προβληματικό. Mm. Γενικά, εγώ δεν το περίμενα σαν σειρά, δεν την ήξερα. Άκουγα, είχα δει το τρέιλερ, μ' άρεσε. Αλλά δεν έδωσα και σημασία ιδιαίτερη στη φάση ότι. Που μαλάκα το περιμένω να βγει αυτό. Βγήκε, λέω, κάτσε να δω το πρώτο επεισόδιο. Και παρόλο που αναγνωρίζει τα ελαττώματα. Βλέπεις που πάσχει και που όχι. Σε τραβάει ρε φίλε. Να πας στο επόμενο, πας στο επόμενο, πας στο επόμενο. Θέλοντας και μη, θες να το τελειώσεις. Είναι δηλαδή σε δύο μέρες. Το έχεις δει όλο. Ναι ρε φίλε. Αυτό από μόνο του, πάρα πολύ. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Ότι είναι καλό, είναι καλή σειρά. Εγώ δεν δεσμεύομαι. Αλλά ίσως κάτσω να ασχοληθώ λίγο σε κάποιο άρθρο με κάποια από τις θεματικές του sci-fi του Altered Carbon και κάπου εδώ λέγουμε και την εκπομπή. Ναι. Αυτό ήταν. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Να πούμε και να χαιρετήσουμε και τους supporter μας. Σωστά, ναι. Το filmboy.gr όπου βρίσκεις μέσα άρθρα για ταινίες, σειρές και τα λοιπά. Άπειρα, το Rocks, καλύτερη rock και metal μουσική της Ελλάδας και το μεγαλύτερο ραδιόφωνο ιντερνετικό της Ελλάδας. Και όχι μόνο ιντερνετικό. Ναι. Όχι ρε, μόνο ιντερνετικό ταινίες. Όχι... εντάξει, άμα το πας ναι, το okay, συγκεκριμένο. Ναι, το συγκεκριμένο είναι ιντερνετικό. Ναι. Αλλά αν τη συγκρίνεις με κάτι νούμερο που έχουν ναι. Κάτι άλλο. Τα λέμε. Heroes for a day. Heroes for a day. Χαιρετίσματα στον Αργύρ και στην παρέα. Τώρα και αυτές τις μέρες με τα κόμικ και τα άνοι, με τα τέτοια και τα... Είδα, θα γίνει ένας χαμούλος. Ω, καλά, έρχεται εβδομάδα, τρελή τώρα. Και δεν ξέρω, με ενοχλεί ρε φίλε, γιατί το κάνουν αυτό. Γιατί βγάζουν το Black Panther και το Shape of Water ίδια μέρα. Θυμάσαι που σου είπα να πάω να τα δουν καπάκι. Δεν θέλω να τα δω καπάκι. Γιατί θέλω φεύγοντας από τη μία προβολή
Να αφήσω, ρε παιδί μου, αυτή τη μία προβολή, αυτή τη μία ταινία να περάσει όλη μέρα και να μην ασχοληθώ με κάτι άλλο. Για να έχω αυτή την ταινία στο μυαλό μου. Δηλαδή ξέρω ότι θα πάω να δω το Shape of Water πρώτα. Κρίμα είναι και για τη μία και για την άλλη να μπει κατευθείαν, ας πούμε, να δεις τον Black Panther μετά. Ναι. Μετά από μία ώρα. Mm. Πρέπει να πας την άλλη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα. Να τα αφήσεις λίγο, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί αξίζουν και οι δύο ταινίες. Γιατί μάλλον αξίζουν και οι δύο ταινίες. Οπότε δεν ξέρω πώς θα πάει, πώς θα το καταφέρουμε. Να δούμε πώς θα καταφέρουμε. Θα τις δούμε και τις δύο, σίγουρα. Δεν ξέρω τι άλλο βγαίνει, βασικά. Δεν έχει σημασία. Αν βάλει και άλλη ταινία, θα πρέπει να είναι. Εντάξει, έλεγε ρε παιδιά, αφήστε μας λίγο χρόνο. Κάτι την προηγούμενη εβδομάδα δεν μπορούσαμε να πάμε, ας πούμε, το Shape of Water. Θα μπορούσε. Δεν είχε κάτι, ας πούμε. Το... Θα μπορούσε. Τέλος πάντων. Αυτά, λοιπόν. Τα χαιρετίσματά μας. Μπορείτε να μπείτε στο monkeybros.gr και στο Facebook, έτσι είναι και το page μας, και εκεί να κάνετε ένα like. Να παρακολουθείτε τις αρθρογραφίες και τα γαμάτα πράγματα που βρίσκουμε και ανεβάζουμε. Κάτι πόστερ καταπληκτικά. Κλιπάκια από ταινίες, από σειρές. Από... Τώρα έχω ανακαλύψει κάτι ωραία με animation. Είδες που ανέβασε ένα. Κάτι περί το Μάρτιν. Ήτανε, είναι σε φάση ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο, όπου έχει το σενάριο από κάτω και το τι βγήκε στο animation από πάνω, στο Wall-E. Ναι. Ναι. Και φίλε, εντάξει, είδα και από το app και από το Inside Out. Ναι. Και μπορώ να σου πω ότι έκλικα like a bitch. Ναι. Το app με χτυπάει ακριβώς. Το app λες με τον παππούλι με τον μπαλού. Ναι, ναι, πολύ ωραία. Το app με κάνει να βρω τη χαμένη μου θηλυκότητα. Πολύ, πολύ ωραία ταινία. Ήταν και συγκινητικό αρκετά. Yeah, μισή ήταν. Πάμε να ακούσουμε κομμάτι για να σας καληνυχτήσουμε έτσι. Να σας χαιρετήσουμε βασικά. Με το χαιρετισμό και στο Johansson, ο οποίος είπαμε, μας άφησε. Αυτό είναι το A Sparrow Alighted upon Our Shoulder. Okay. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Bye.